είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, βρε? Έχω ένα σπίτι, ναι, και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω, Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Καλημέρα και από εμάς. Ήσυχα πράγματα, ήσυχη ημέρα σήμερα. Θα περίμενε κανείς ότι με την επίσκεψη του Πρωθυπουργού γινόταν χαμός. Τι χαμός έγινε, ρε, τίποτα. Κάτι ροδακινοπαραγωγή πήγανε. Τρίχες, πέρασε με το κόρδομα τώρα. Τίποτα. Τώρα πέρασε. Μ' αφήσαν και πέρασαν κιόλας οι αστυνομικοί. Είχα βάλει μια κορδέλα, να πούμε εκεί. Λέω, ρε παιδιά, τι γίνεται εδώ. Λέει, τι θέλετε, λέει, κύριε. Ναι, λέω, ψάχνω να αγοράσω αυτοκίνητο. Έχει κάτι αυτοκίνητο, πώς το λένε αυτά τα. Πουλάνε αμάξια δεξιά και αριστερά. Περάστε, κύριε, λέει. Να μήπως θα σταματήσουν, λέει, παρακάτω. Ω, εντάξει, παιδιά, πέρασα. 10:30. Περνάω, που λες, μπροστά από το ξενοδοχείο, το μέτρο, πώς το λένε, το Grand Mall, πώς το λένε, Grand Mall, πώς το λένε. Κάνω μια αναστροφή εκεί πέρα παράνομα, ούτε με είδε κανείς. Σκοτάδια εκεί κτλ. Περνάω μπροστά από το ξενοδοχείο. Είχα μια 20 αστυνομικούς εκεί. Τρώγαν σπόρια, πατηρόσπορα να μπαίνουν έξω οι άνθρωποι. Τι έγινε, ρε. Χαμός, λέει, έγινε. Τίποτα δεν έγινε. Πήγαν κάτι αστικατζίδες εκεί. Φαγώθηκαν τα λεφτά του Άστη εκεί δεξιά και αριστερά. Κατηγορήθηκε ο πρόεδρος του Άστη ότι τα έφαγε σουβλάκια και σουντζουκάκια. Φωνάζουν οι αστικατζίδες και κάτι ροδεκοϊνοπαραγωγή από την Πέλα, λέει. Ψάχνανε να βρουν εκεί πέρα κάναν τύπο να τους δίνει ροδάκινα και να γεμίζουν τα κασόνια αντί για ροδάκινα να έχουν πέτρες μέσα. Να τα πηγαίνουν και να παίρνουν τις προμήθειες. Κοίταξε και οι αγρότες. Ήρθε η Χούντα, τους χάρισε τα χρέη. Ήρθε το Πασόκ, τους χάρισε τα χρέη. 50 χρόνια κάναν λεφτά. Ας βάλουν και αυτοί πλάτη λίγο, να πούμε. Όπως βάζει πλάτη όλος ο λαός. Να βάλουν και αυτοί πλάτη λίγο εκεί πέρα. Η ροδακινοπαραγωγή που πήγαν εκεί πέρα. Τρίχες, τίποτα δεν έγινε. Πήγαν κάτι, καμιά 20-30 άτομα εκεί και κλάει μάιν. Του πετάξαν κάτι σπίθες εκεί, κάτι. Πώς τα λένε αυτά που βαράνε οι αστυνομικοί. Αυτά είναι ωραία. Αυτά είναι ωραία κόλπα. Γιατί σου λέει, κοίταξε τώρα να δεις. Άμα πλακώσουμε τα ματ, το ξυλίκι, όπως παλιά δεν είχε, ας πούμε, επί Χούντας, αυτά τα χημικά που πετούσαν. Πετούσαν τα χημικά. Τώρα πετάνε τα χημικά. Τότε επί Χούντας βαρούσαν, να πούμε, μπαμπα μπούμπα, έσπαγε κανένα κεφάλι, πέθανε, να πούμε. Γινόταν ήρωας, να πούμε, και τα λοιπά. Τώρα
Οι πιο έξυπνοι έχουν εξυγχρονιστεί τα πράγματα. Ήρθαν εκεί οι ροδακινοπαραγωγοί και κάτι αστικατζίδες, να πούμε, έξω από την. Πώς το λένε, από το Grand Hotel. Να πιούν κανένα φρέντο εκεί. Μάλλον για selfie πήγαν να βγουν με τον πρωθυπουργό και σου λέει, μήπως ξέρω εγώ, μήπως δημιουργήσουμε καμία κατάσταση. Πήγαν εκεί πέρα οι μπάτσι. Σου λέει, τώρα από τους αρχίζουμε στα κλωτσίδια και στα μπουνίδια, μπορεί να σπάσει κανένα κανένα κεφάλι, να κάνουμε κανέναν ήρωα. Να κάνουμε καμιά επέτειο, πάλι καμιά γιορτή. Να πέσει κανένα μαχόμενο, γιατί τον κάνουμε ήρωα. Γιατί σε αυτή τη χώρα ψάχνουμε να βρούμε ήρωες, να πούμε. Σου λέει, ο άλλος δίνει εντολή από κάτω από την Αθήνα. Ήρεμα, παιδιά, λέει, βαράτε εκεί με τα χημικά. Μπα που με τα χημικά δεν παθαίνει τίποτα. Και να ψοφήσει δηλαδή με τα χημικά, δεν καταγράφεσαι ότι σε σκότωσε η πολιτεία. Πα εκεί στο ΑΧΕΠΑ με αναπνευστικά προβλήματα. Σε βάζουν εκεί οξυγόνα, δεν έχει τίποτα, δεν έχει. Πεθαίνει πριν την ώρα σου, να πούμε, και τελειώνει η βαζαρία. Οπότε δεν έγινε τίποτα. Αφήστε τώρα τα κάτι τσάιτ μάιτ που κάνανε εκεί. Εντάξει. Η πατριδογλάγνη εδώ, η δεξιολάγνη εδώ και οι υπόλοιποι, πώς τους λένε, δεν πήγαν να παίξουν, δεν είχαν κουράγιο να πάνε να παίξουν να φωνάξουν για τον πρωθυπουργό. Αν και αυτοί να πηγαίναν, και μια σέλφι θα βγαίνανε με αυτόν. Οπότε ο Τσίπρας περνάει στην ιστορία σαν ένας εγκέφαλος, να πούμε, ο οποίος έχει ηρεμήσει τους πάντες. Έχουν πιει ηρεμόλ. Βγήκαν, λέει, ροδακινοπαραγωγή. Τι έχουν φορτωθεί οι χοληστερίνοι τόσα χρόνια. 50 χρόνια οι αγρότες τρώγανε με χρυσά κουτάλια. Με δύο αριστερά παπούτσια πηγαίνανε στο. Πώς το λένε, στο καζίνο το παίζαν γαμπρί, Πόρσε Καγέν. Πού να δεις εμείς, Πόρσε Καγέν. Εμείς δουλεύουμε 8.000 ένσημα, Πόρσε Καγέν δεν πρόκειται να δούμε. Πήγε ο Βλάχος εκεί, πήρε τις επιχορηγήσεις. Έπαιρνε τα ροδάκινα μέσα, αντί να βάζει ροδάκινα, βάζει πέτρες μέσα. Έπαιρνε την επιχορήγηση, πήγαινε στο καζίνο, μπαρμπούτια. Τώρα δεν έχει τέτοια. Εντάξει. Φάγατε επί Χούντες λεφτά, φάγατε επί Πασόκ λεφτά, φάγατε επί Νέας Δημοκρατίας λεφτά. Οικονομήσατε, γλιδώσατε το αντεράκι σας. Άλλοι τα φάγατε στα σουβλάκια, στα σουτζουκάκια, στις γκόμενες, στα πορνεία, στα ταξίδια και στα αυτά. Άλλοι ήταν νοικοκυρέοι. Οι νοικοκυρέοι κάνανε σπιτάκι, κάνανε εξοχικό, πήραν τα μάξι, βάλαν και στην άκρη λεφτά και τις γκόμενες είχαν με μέτρο. Όλα ήταν καθορισμένα. Ορίστε τι είπατε, κύριε Χελτίδη. Ναι. Αυτό είναι. Ήρθε ο Τσίπρας, λέει, έγινε χαμός. Τίποτα δεν έγινε. Πήγα εγώ με το κόρτεμα 10.30 να πούμε, πέρασα απ' έξω. Είχε μια κορδέλα εκεί μετά το. Πώς λέγεται εκεί τη. Τη ΣΕΑΤ Κατάκης, πώς λέγεται εκεί την. Τέλος πάντων, δεν θυμάμαι, μετά από ένα χιλιόμετρο, ήταν δύο φουκαράδες αστυνομικοί εκεί με 600 ευρώ το μήνα. Είχαν να φάνε κρέας κανένα χρόνο, να πούμε εκεί. Τι έγινε, ρε παιδιά, λέω, μπορώ να περάσω. Περάστε, κύριε, λέτε. Μήπως θα σταματήσουν, λέει, παρακάτω. Πέρασα παρακάτω. Είχα φύγει η ροδακινοπαραγωγή, να πούμε. Πλακώθηκα στα ουίσκι εκεί δεξιά και αριστερά. Για αστικατζίδες. Εντάξει, για αστικατζίδες και ιδιωτική να είναι και κρατική. Και η πίτα γεμάτη στο φούρνο και ο σκύλος χορτάτος. Και το σκύλο τα κάκαρα τα μαζέψει ο γείτονας, να πούμε. Κατάλαβες. Φωνάξαν, καρύξαν εκεί. Παοξίδες δεν τους άκουσα. Δεν είχαν κουράγιο. Εξάλλου τους έχουν πείσει εδώ. Τους έχουν πείσει. Τους έχουν πείσει εδώ ότι η απόφαση ήταν αρνητική. Οπότε το θεωρούν δεδομένο. Βγήκε χθες εκεί ο Παοξής από τα Μουδανιά, να πούμε. Ο δικός μας ο ακροατής. Λέει, να πούμε, τι πράγματα είναι αυτά. Και ιστορίες για αρκούδες. Και έχετε κοιμήσει το λαό. Βλαχοπαραγωγή. Βλαχοπαοξίδες. Έλεγε για τους εαυτούς τους. Για τον εαυτό τους έλεγε. Και τι έπρεπε να γίνει, ρε φίλε, του λέω εγώ. Έπρεπε ήδη, λέει, να ξεσηκωθεί το σύμπαν. Θα έρθει ο πρωθυπουργός πριν βγει απόφαση και περιμένει ο Καποδίστριας, λέει. Ο άλλος το μεσημέρι το μεθάνιο είχε βρωμίσει εδώ όλη η περιοχή μεθάνιο κόκκινος. Ήθελε να πει ότι ο Καποδίστριας έχει την απόφαση έτοιμη. Περιμένει να φύγει ο κύριος Τσίπρας για να τη βγάλει στον αέρα. Αλλά από το φόβο του το μεθάνιο δεν το έλεγε στα ίσια. Πες τώρα, του λέει, θα σε κάνει ο Καποδίστριας. Θα ασχοληθεί τώρα ο Καποδίστριας με σένα και με μένα που είπαμε ότι. Την έχει την απόφαση το σιρτάρι. Εντάξει, και τι είναι αυτό. Κολάσιμο είναι, μηνύσιμο είναι. Πλάκα κάνει τώρα. Και τι μα κάνουν οι εισαγγελέες, τι μα κάνουν οι Καποδίστριες. Άντε και το είπαμε, του λέω. Μεθάνιο, βρωμούσε μεθάνιο εδώ πέρα. Πείτε το, ρε, τους, πείτε το στα ίσια. Η απόφαση είναι βγαλμένη. Α, το Πομπούζος, πιο παλικάρι. Την απόφαση, λέει, ο κύριος Καποδίστριας την έχει στο σιρτάρι, την έχει βγάλει. Και ο κύριος Τσίπρας, μόλις φύγει από τη Θεσσαλονίκη, μόλις ξεθυμάνει ο θυμός των αστικατζίδων και των ροδακινοπαραγωγών, να πούμε κτλ. Οι οποίοι φωνάζανε ψωμί, παιδεία, ελευθερία, οι μπαμπάδες τους, να πούμε, για να έρθει ο Τσίπρας να γίνει πρωθυπουργός. Τι θέλετε, ρε. 40 χρόνια μας φάγατε το μεδούλι. Ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά. 1-1-4-3-5-2-3-4-3-4-4-2 σε ρόμβο. Φωνάζατε. Δεξιά τι σημαίνει, κάτω η χούντα των συνταγματαρχών, κάτω ο Καραμαλής, ζήτω ο Ανδρέας. Μετά πέθανε ο Ανδρέας Ιδοσημίτης. Φάγατε με χρυσά κουτάλια όσοι ήσασταν έξυπνοι. Πήρατε τα δάνειά σας, αυτά κτλ. Και τι θέλετε τώρα. Ήρθε ο πρωθυπουργός που θέλατε. Και τι απάντε. Και γι' αυτό υπάρχει και ησυχία.
1-1-4-3-4-3-4-4-2-4-4-2 σε ρόμβο. Αυτά δεν φωνάζατε. Τι θέλετε, άστε τον Τσίπρα εκεί να κυβερνήσει άλλα 10 χρόνια, 15 χρόνια, να δούμε τι θα κάνει. Εξάλλου είναι το 74 γεννημένος, 5, 6, 7, 8, 44 χρονών. Και δεύτερο γάμο κάνει, και παιδί κάνει άμα θέλει. Και τρίτο, τέταρτο παιδί κάνει με δεύτερη γυναίκα και με τρίτη. Νέος είναι ακόμα. Θα μάθει από τα λάθη του. Ευγενής φυσιογνωμία είναι, γελάει, κάνει ράνι. Εξάλλου η αριστερά όταν κυβερνάει περνά τα μέτρα και πιο εύκολα. Δεν έχουμε εχολαγωγίες, δεν έχουμε καμένες τράπεζες. Οι ασφαλίτες κάθονται στα αυγά τους, δεν φωνάζουν εκεί πέρα να ρίξουν καμιά κυβέρνηση, ξέρω εγώ, με εντολές άνωθεν. Μια χαρά είναι. Τι θέλετε, τι ψάχνετε. Πήγαν, λέει, η ροδακινοπαραγωγή έξω από το Grand Hotel. Τι να κάνουμε δηλαδή. Τρεις γενιές θα ταΐσουμε, σου λέει. Φάγατε λεφτά από το Πασόκ, φάγατε λεφτά από τη Νέα Δημοκρατία, φάγατε λεφτά επί Σιμίτη, κάνατε τις Πόρσε. Πήρατε στα μπαρμπούτια εκεί στα καφενεία, παίζατε όλη μέρα χαρτιά να πούμε. Τι να κάνουμε, κάποιοι θα τραβήξουν και το ζόρι να πούμε. Και πήγε και αστικατζίδες. Και ξέρεις τώρα οι υπόλοιποι, οι υπόλοιποι εδώ στη Θεσσαλονίκη, χαρά που, αυτό πώς το λένε, με τους αστικατζίδες, πόσο τους χωνεύουν. Και δημόσιοι να είναι, λέει, και ιδιωτικοί να είναι, και ατασταλίες να γίνονται. Τσακώσαν, λέει, τον πρόεδρο του ΑΣ. Εγώ τα λέω, τα λέει τα site. Εγώ δεν ξέρω ρεπορτάζ από λεωφορεία και τέτοια. Εξάλλου, εγώ δεν πληρώσα ποτέ εισιτήριο σε αυτούς. Τζάμπα πήγαινα, ποτέ δεν τους έχω πληρώσει εισιτήριο. Ποτέ. Ουδέποτε τους έχω πληρώσει εισιτήριο. Σε κρατικούς αυτούς που είναι και ιδιώτες, τους πληρώσω και εισιτήριο. Ας πούμε και χειρότερη οδηγία. Χειρότερη οδηγία από τους αστικατζίδες δεν υπάρχουν. Τραβάει φλάσσα αριστερά, ούτε κοιτάει τον καθρέφτη, τους λέει μπα να πέσεις πάνω, μπα να σκοτωθείς. Πα με νοιάζει εμένα να πούμε. Τραβάει ένα κόκκινο, περνάει από εκεί πέρα, δεν καταλαβαίνουν ούτε πεζί, ούτε αμάξι, ούτε ταξί, ούτε τίποτα. Δεν υπολογίζουν τίποτα. Τους ταξιτζίδες τους μισούνε να πούμε. Τους μισούνε, τους ολούν εχθρούς. Άμα μπει κανένας φουκαράς ταξιτζίδες μέσα και του ανάβουν τα φώτα και τέτοια. Άστα να πάει στο διάλογο. Έχω τσακωθεί εγώ πολλές φορές μαζί τους να πούμε. Πήγανε λέει και κάνανε μανούρα λέει στο Τσίπρα να πούμε. Σιγά, σιγά τα αίματα. Σιγά τα αίματα. Η πόλη σήμερα ήταν και τι δρακόντια μέτρα παίρνετε. Ποιος θα τον πειράξει στο Τσίπρα. Εξάλλου υπάρχουν οι βόμβες αυτές τα χημικά να πούμε. Λέει βαράγανε λέει τα χημικά. Τι θες να κάνουν. Να σε βαρέσουν με το ρόπαλο, σου ανοίξουν κανένα κεφάλι, να πέσει στο πεζοδρόμιο, να σπάσει το κεφάλι, να πεθάνει. Σε κάνει ήρωα ο Τσίπρας. Δηλαδή κάνανε ο Καραμαλής ήρωες. Κάνανε ήρωες ο Καραμαλής. Κάνανε ήρωες η Χούντα, κάνει και ο Τσίπρας ήρωες. Ο Τσίπρας είναι ξύπνιος. Τσίπρας δεν κάνει ήρωες. Κορόιδα. Τσίπρας είναι μάγκας να πούμε. Δεν κάνει μάγκες όπως έκανε η Χούντα να πούμε, να σκοτώνει τον κόσμο. Πετάει το χημικό να πούμε, σου έρχεται στον ισοφάγο. Και άμα θες να πεθάνεις, δεν πεθαίνεις εκεί μπροστά. Σε τραβάς το Ιπποκράτιο στα χέπα. Άμα βρεις να πούμε οξυγόνο, φτύσε με εκεί πέρα μέσα. Τα έχουν φάει λάχανο, σουβλάκια και ζουζουκάκια εκεί οι πρόεδροι των νοσοκομείων. Αυτά τα νέα λοιπόν. Και η Παοκάρα περιμένει τώρα την τιμωρία να πούμε. Περιμένει την τιμωρία τώρα. Του χρόνου λέει, θα δείτε λέει τι θα γίνει. Α του χρόνου. Τώρα τι θα γίνει. Θα δείτε του χρόνου λέει τι θα γίνει. Τι έγινε του χρόνου. Κάνει άκρη το γήπεδο του χρόνου. Ο Μπρουτόταυρος θα μείνει, θα φύγει. Άμα έρθει η Νέα Δημοκρατία και πέσει ο Τσίπρας και είναι εκεί δικό του ο Μητσοτάκης να πούμε. Ξέρετε, η δικαιοσύνη είναι τυφλή. Σιγά μην τον τιμωρήσουν τον. Πώς το λένε. Σιγά μην τον ρίξουν καμπάνα τον Μαρινάκη, τον βάλουν φυλακή. Χωράει σε κελίρο ο Μαρινάκης. Ο Μαρινάκης θέλει τη βίλα των οργείων για να χωρέσει μέσα. 400 κιλά άνθρωπος. Τον βάλουν σε κελί τον Μαρινάκη. Χωράει ο Μαρινάκη σε κελί. Πακορέσκει το βόδινο μέσα σε κελί. Είναι δυνατόν. Θα βάλουν το Μαρινάκι στο κελί. Ποιο Μαρινάκι, είναι η Δημοκρατία του χρόνου. Θα πει ο εισαγγελέας παρετούμε. Πάει η υπόθεση στο αρχείο, θα πάει 7 φορές, θα αναβληθεί αυτή. Έτσι δεν γίνεται στην Ελλάδα. Πήραν τον 88 χρονών άνθρωπο που πυροβόλησε τους ληστές, τον βάλουν φυλακή. Τους ληστές τους αφήσαν και φύγανε. Και αυτός τι τον παρουσίασε. Τον πυροβολάς, ρε φίλε που τον πυροβολάς. Βάλτο σε καμιά ασκόνα μέσα να πούμε. Γιο δεν έχει, εγγονό δεν έχει. Τον παίρνει, λέω, έλα εδώ ρε φίλε. Σκότωσα δύο κλέφτες. Τι θα του κάνουμε, του παραδώσουμε στην αστυνομία. Να δούμε τι. Όχι, ρε, τι θα του παραδώσουμε στην αστυνομία. Οι ίδιοι αστυνόμοι μας λένε. Σκοτώσατε, λέει κανέναν. Έτσι μου λένε με ένα φίλο μου αστυνομική. Ρω αν φάω κάνουμε στο σπίτι εκεί στο. Έχω και εγώ στο σπίτι μου το όπλο να πούμε. Πες ότι μπαίνει κάποιο και τον προλαβαίνω. Έχω την τύχη να τον προλάβω. Συνήθω προλαβαίνει ο κλέφτη. Πες ότι είμαι στην τουαλέτα, κάνω κάκα να πούμε και ακούω την πόρτα, κάνει μίνι χρούτς, να πούμε το ποδάρι της, να πούμε ότι κάποιος έρχεται. Μπαμ, μπαμ, του ρίχνω δύο και τον ξαπλώνω κάτω. Δε αφωνάξω δύο φίλους, να τους πω, ξέρω φίλους. Ο φίλος θα σε καρφώσει. Μόνος πρέπει να τον φας, γιατί μετά θα σε εκβιάζει ο άλλος, θα ζητάει λεφτά. Είναι και τέτοια. Θα τον πετάξει κάνα πορτ μπαγάζ να πούμε, τι έχει δει, σε εξού 3 η ώρα τη νύχτα.
πας εκεί απάνω που κάνουν τζόκινγκ αυτοί οι παλαβιάρδες, κάνουν περπάτημα κτλ. Τον πετάς εκεί από πάνω και τελειώνει. Ναι. Πήγε ο καημένος ο παππούς, ήταν, ξέρω εγώ, πήρε τηλέφωνο, λέει, βάρεσα, λέει. Τι το βάζει. Μα οι ίδιοι αστυνομικοί μας λένε. Μπήκε μέσα, πέτα τον από τα μπαλκόνι, λέει, κάτω να ανοίξω. Στην Ουγκάντα που ζεις τώρα εδώ. Λοιπόν, τέλος πάντων, 9.55 και ενώ μήνυμα. Στο 54.340 ο Χατζηνάκος το είπε, λέει. Άμα δεν με κάνει πρόταση ο Ανδρώνης, εγώ δεν έρχομαι εδώ πέρα να δουλέψω. Και ένσημα, λέει, θέλω να έχω στο ΝΕΜΚΑ. Αύκα, πώς λέγεται. Ζήφκα, πώς λέγεται. Άμκα. Έχει ένα. Το ΙΚΑ τώρα το αλλάξαν και ονομασία, να πούμε. Εγώ έχω 8.500 ένσημα. Τέλος πάντων, σύνταξη δεν θα πάρω, δεν με νοιάζει εμένα. Άμκα λέγεται. Κάπως έτσι. Θέλει και Άμκα, να πούμε. Έρχεται ο Φωτιάδης, τον πέπιασε εδώ τον κύριο Ανδρώνη. Λέει, κύριε Ανδρώνη, θέλω να κάνω τη φύλαξη. Έχω δημιουργήσει τζορντανάκια τρομερά, να πούμε, να έχετε υπόψη σας. Έχω δημιουργήσει τρομερά τζορντανάκια. Και ξέρετε ότι εμένα με βρίζουν τα τζορντανάκια μου. Πίσω από την πλάτη, ξέρεις τι λένε, το Λαπτόπουλο, το Ενέτ, το Τσιγκουναρά, που άμα δεν το δώσεις λεφτά δεν κάνει τίποτα. Τέτοια λένε, έτσι έχω μάθει. Που έχουν πει πίσω από την πλάτη μου. Βέβαια, οι άνθρωποι σου είναι αυτοί. Γι' αυτό σου λέω ότι αν φας κανένα και πεις στο φίλο σου, έλα τον θάψουμε, το πιο πιθανό είναι να σε καταδώσει στην αστυνομία. Ούτε στον παπά δεν το πεις. Αυτό το ούτε στον παπά μην το πεις. Έχει αυτό όπως το λένε. Έχει λόγο που το λένε. Ούτε στον παπά μην το πεις. Γιατί και ο παπάς μπορεί να είναι ασφαλίτης. Και να πάει στην ασφάλεια μετά και να πει ο παπάς, να μετατραπεί σε ο παπάς ασφαλίτης. Τι έκανε αυτός, εξομολογήθηκε. Τι έκανε, πού τον έθαψε, σε ποιο αυτό. Και έρχεται η αστυνομία, ομολόγησε. Μα εξομολογήθηκε στον πάτερ. Ο πάτερ ήταν ο ασφαλίτης. Ο πάτερ ήταν. Ούτε λέει στον παπά να μην το πεις. Ναι, ούτε στον παπά να μην το πεις. Λοιπόν, ωραία πράγματα. Και τα ωραία πράγματα θέλουν και ωραίο ισοφάγο, να πούμε. Και για να είσαι ωραίο ισοφάγο, πρέπει η γεύση να κάνουν στο σημείο G του ουρανίσκου να βρίσκουν χώρο, να πούμε. Ο καλύτερος γύρος στην πόλη μας ψήνεται στις γυροκαρβουνιές. Γύρος αρίστης ποιότητας, ο οποίος ψήνεται όρθια στα κάρβουνα. Και όταν λέμε όρθια, εννοούμε σε ειδική όρθια ψυστιέρα που λειτουργεί με κάρβουνο. Ό,τι αν επιλέξεις από τις γυροκαρβουνιές, προσέξτε, είναι ψημένο στο κάρβουνο και είναι και χειροποίητο. Σπιτικό κεφτεδάκι, χειροποίητο σουβλάκι και χωριάτικο λουκάνικο με το πράσο. Γυροκαρβουνιές για νοστιμιά και ποιότητα. Άνω Τούμπα, Λαμπράκι, το Μόντρεαλ της Θεσσαλονίκης είναι η Λαμπράκι, με διαγόρα γωνία. Για παραγγελία στο χώρο σας, 988-198 με το 2310 μπροστά. Θουβού ακροατής, διάβασε το νέο επιτελείο της ΚΑΕ Άρης, να ουρλιάξουμε από το γέλιο. Ναι ρε φίλε, άστο να πάει στο διάλογο. Εντάξει, οι άνθρωποι πάνε για διάλυση τώρα, δεν χρειάζεται να τους κολλήσουμε, να πούμε. Εντάξει. Αυτοί συνηθίζουν ή τρώνε ήδη τα λεφτά ή αφήνουν άλλους να φάνε τα λεφτά και δεν τους κάνουν κριτική. Μόλις πάρουν χαμπάρι τι γίνεται, το τρένο έχει φύγει. Το τρένο έχει φύγει, το έργο έχει τελειώσει, να πούμε. Λοιπόν, άλλο μήνυμα. Κάτσε τώρα να σας πω εγώ τη χαρτομαντία. Στη χαρτομαντία γίνεται χαμός. Ο Τσίπρας φώναξε, λέει, την κυρία Μαρία να του πει το μέλλον και του είπε, όσο χαμογελάς, όσο είσαι προσιτός, όσο δεν φοράς γραβάτα, μπορεί να χάσεις τις επόμενες εκλογές, αλλά να ξέρεις ότι ο αντίπαλός σου ανοίγει το στόμα και μπαίνουν μύγες μέσα. Μη στεναχωριέσαι, του λέει η Αλέξη. Πάλι θα ξαναγίνεις πρωθυπουργός και άλλη θητεία. Αυτή μπορεί να φύγεις και τα λοιπά, αλλά θα κάνεις και άλλη θητεία. Το έργο σου το επετέλεσες, πέρασες τα μνημόνια σου, δεν κουνήθηκε μύγα. Οι αστικατζίδες κλάει μάει τώρα και ρόδα κυροπαραγωγή. Παοξής δεν φάνηκε στις δυτικές συνοικίες σε απόσταση χιλιόμετρων. Και του λοιπού, και του λοιπού, και του λοιπού. Έχεις κοιμήσει όλο τον κόσμο. Έχεις ταΐσει Valium. Έχεις ταΐσει τον κόσμο Τσίπρα Λέξ. Και είναι όλοι ευτυχισμένοι. Και το σπουδαιότερο, θα του πει η κυρία Μαρία η χαρτομάντισσα, να ξέρεις ότι στην Ελλάδα γίνεται φασαρία ενάντια στο ΣΥΡΙΖΑ μόνο για τις ομάδες. Πήγε ο Τσακαλώτος εκεί ο Παοξής κάτω στον Πειραιά, τον ορμήξανε, όχι για τα μνημόνια. Δεν τον ορμήξανε για τα μνημόνια, δεν τον ορμήξανε για την πολιτική. Δεν τον ορμήξανε για την εξωτερική πολιτική οι Ολυμπιακοί. Όχι. Τον ορμήξανε για τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ. Αυτό είναι ο Γκαϊλές δηλαδή του Έλληνα. Τι θα γίνει με τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ, που θα βγει άλλο ο Καποδίστριας. Και στη Θεσσαλονίκη πήγαν 10 ρόδα κοινοπαραγωγή και 30 αστικατζίδες και χέστηκε η φορά εδώ στο Αλόνι τώρα, κατάλαβες τι έγινε. Τίποτα δεν έγινε. Ούτε Παοξής πήγε ούτε τίποτα. Γιατί ήρθε ο Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη και ο μόνος που φώνασε ήταν ο Μπούζος. Φώνασε για τον Καποδίστρια. Δεν ακούστηκε τίποτα. Σε site, σε ραδιόφωνο, σε κοινωνική ομάδα κτλ. Δεν είχαν που να πάνε οι αστικατζίδες, τραβήξαν στο Grand Hotel. Klein Mine. Και η ροδακινοπαραγωγή λέει από την Μπέλα. Ακού Μπέλα. Λοιπόν, η κυρία Μαρία.
Αν έχετε προβλήματα στις σχέσεις σας. Αν είστε μοναχοί και θέλετε να βρείτε γκόμενα. Αν είστε με γκόμενα και θέλετε να τη διώξετε. Εάν έχετε δουλειά και θέλετε να την παρατήσετε. Αν δεν έχετε δουλειά και θέλετε να σας πιάσουν δουλειά. Παίρνετε τηλέφωνο στο 6949-774263. Επαναλαμβάνω, θα θυμάστε την ημερομηνία γέννησης του Νταλάρα, το 49, 6949. Τα δύο εφτάρια του ψεύτη, Ζαγοράκης Κόκκινος, τα εφτάρια του Ζαγοράκη, του ψεύτη του Κόκκινου, τα δύο εφτάρια. Τα 4-2 που ήταν στημένα και το 6-3 το τρομερό, 6-3 της Ρεάλ με τη Χιγόν. Λοιπόν, κυρία Μαρία, 6949-774263. Και επίσης, σήμερα είναι Τετάρτη 28, ξημερώνει Πέμπτη 29. Είναι ένα world mall, να πούμε, .gr του ομίλου Μετρομίδια. Δικό μας είναι δηλαδή. Σας καλωσορίζει λοιπόν στον κόσμο των έξυπνων και ποιοτικών αγορών. Εσείς που είστε σύγχρονοι άντρες και γυναίκες, αγοράζετε σύγχρονα, έξυπνα και ποιοτικά. Αποκλειστική προσφορά με εισιτήρια μόλις 10 ευρώ για τη σπουδαία παράσταση Καμίλ Κλοντέν στο θέατρο Αυλαία. Να ξέρετε ότι εδώ είμαστε και θεατρόφιλοι. Έτσι. Με τις μοναδικές ερμηνείες της Μάνιας Παπαδημητρίου και της Αγγελικής Καριστινού. Αποκτήστε τώρα το κουπόνι της προσφοράς στο www.goldmall.gr για να κερδίσετε ευρώ καθημερινά με ένα απλό κλικ με εκατοντάδες προσφορές από τις πιο επώνυμες επιχειρήσεις αυτής της όμορφης πόλης. Έτσι, αυτής της όμορφης πόλης. Κάτσε να αλλάξω εγώ τώρα εδώ και την ημερομηνία να βάλω ότι είναι 29 Μαρτίου, να πω χρόνια πολλά τη φίλη μου την Βούλα Πατουλίδου που κλείνει τα 53 σήμερα. Λοιπόν, έχει γενέθλια. Είπαμε τον Γιώργο το Σαββίδη γενέθλια, είπαμε τον Ιβάν Σαλιαρίσαμε, χύθηκαν εδώ πέρα ποτάμια κάτω. Είχαμε επεισόδιο μεταξύ Ολλανδού και λέει Καγιούλη μαζί με Κούγια. Τον τήληξε σε μια κόλλα χαρτί ο Κούγιας, να πούμε. Του λέει πώς θα με κάνεις μήνυση εσύ. Μα δεν είπα κάτι για σένα. Ο Παπαθανασάκης πρέπει να με κάνει μήνυση. Έψαχνε να βρει τις εταιρείες ο Ολλανδός. Χαμός έγινε. Ραπ, παλεύω ρε φίλε με τις κρίσεις πανικού όλο το βράδυ. Σήμερα δεν αντέχω. Help. Λέω 6:30. Φίλε, σε καταλαβαίνω απόλυτα. Εγώ όταν έπαιρνα 8 μήνες κορτιζόνη, όταν τη σταμάτησα, ο οργανισμός μου δημιούργησε για 1-1,5 μήνα κρίσεις πανικού, αϊπνίες κτλ. Οι αναπνοές σου να είναι μικρές και βαθιές και δεν είναι ντροπή να την κάνεις κατσίκα από το σπίτι. Εγώ την έκανα κατσίκα από το σπίτι, έβγαινα έξω. Εντάξει, αυτό είναι κρίση πανικού. Σε καταλαβαίνω απόλυτα. Να βάλεις, να εκλογικεύσεις το πρόβλημά σου. Να πεις δεν έχω τίποτα. Είναι κάτι ψυχολογικό, είναι κάτι οργανικό, θα περάσει. Έτσι, ακούς ραδιόφωνο, συντροφιά το ραδιόφωνο, εμείς εδώ είμαστε. Μη σε πιάνει πανικός, μη σε πιάνουν παλμοί, αναπνοές, περπάτημα, ομιλία με φίλους, καλή επικοινωνία. Εντάξει, μόνος θα το ξεπεράσεις. Να το ξέρεις αυτό, μόνος θα το ξεπεράσεις. Τώρα, αν θες να δεις κανένα ψυχολόγο, κάναν αυτό κτλ., εγώ το ξεπέρασα μόνος μου. Δηλαδή, σε ένα μήνα κοιμόμουν σαν το πουλάκι, να πούμε. Κωστάκι ο Κοσκοτάς μια χαρά χώρεσε στην Ψηρού. Ο Βαγγέλας δεν θα χωρέσει. Καλησπέρες από τον Παξέ Τσιφλίκη. Καλό κι αυτό. Σωστό. Ναι, αλλά ο Βρωτόταυρος είναι από τον Κοσκοτά πιο μεγάλη κοιλιά. Ραπτό που λέμε από τους σουπεράδες που όταν ήρθε στη Λέσχη σε μιλούσαμε και έτρεμες. Τολμάς να ξανάρθεις. Θα ξεπρίξουμε τα μάτια. Δεν νομίζω ότι μπορείτε, φίλε, τότε στη Λέσχη να κάνετε πυγμαχία. Από το φαΐ που φάγατε από το μεδούλι του Άρη έχετε γίνει 400 κιλά ο καθένας, οπότε είστε εύκολοι στο σπάρινγκ. Κατάλαβες. Τώρα τα νέα τα παιδιά είναι μια χαρά να πούμε. Ο φίλος μου ο Γιώργος εκεί ο Σουπεράς δεν νομίζω ότι έχει τέτοιες τάσεις, έχει άλλη κουλτούρα. Εσείς οι χοντρομπαλάδες που φάγατε τα λεφτά από τον Άρη, οι παλιοί Σουπεράδες, νομίζω ότι με τα κιλά που έχετε και τις αρτηρίες τις κλειστές, το μόνο που έχετε να κάνετε μαζί μου είναι να φάτε ομαδικό ξύλο να πούμε. 7,79. Παλαθρέ μακάρι. Να, ναι, ναι. Δικαιωθήκαμε και εδώ, ας πούμε. Παλαθρέ μακάρι ο Καποδίστρια να κάνει αυτό που ζητάει η UEFA. Ποινή υποβιβασμού για να μην φάει η Ελλάδα Grexit και χάσει και ο γραμμένος τη θέση του. Παιδιά, ακούστε κάτι. Τώρα, αυτό που λέτε εσείς ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να υποβιβαστεί είναι μια παπαριά και μισή. Βέβαια, το άρθρο 19. Στο άρθρο 19 ελοχεύει ο κίνδυνος. Και φυσικά το κομμάτι του δεν πιστεύω να γίνει κάτι τέτοιο που λένε οι ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ το έχουν σιγουράντζα. Το σιγουράντζα το έχει και ο Θωμαίδης που έχω μιλήσει εγώ μαζί του. Του λέω ρε Θωμαίδη. Αυτή κάτω λέει για υποβιβασμό. Είναι ακραίες περιπτώσεις με λέει αυτές. Σαν τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Πάμε διάλειμμα. Το πρώτο διάλειμμα είναι και μισή. Γιάννης Χιλιτίδης εδώ. Θα συζητήσουμε, θα ανοίξουμε και γραμμές σε λίγο. Εδώ είμαστε.
Εθύμησες να γευτείς γύρω με την νοστιμιά του παλιού καλού καιρού. Γύρω Καρβουνιές. Τώρα η Θεσσαλονίκη έχει το δικό της γύρω που ψήνεται όρθια στα κάρβουνα. Στα κάρβουνα και το χειροποίητο σουβλάκι. Το παραδοσιακό λουκάνικο. Το παραδοσιακό κεφτεδάκι με μοσχαρίσιο κυμά. Αλλά και το μπριζολάκι. Σε σάντουιτς ή στο πιάτο. Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα πάω, δεν έχω ρεύμα. Και ό,τι άλλο επιθυμήσεις, στις γύρω Καρβουνιές θα το ζητήσεις. Γύρω Καρβουνιές. Γύρω όρθια ψημένο στα κάρβουνα. Νόστιμο σαν τον παλιό καλό καιρό. Τούμπα Γρηγορίου Λαμπράκη με διαφόρα γωνία. Delivery 2310-988-198. Τρέχεις. Τρέχω. Πρωί. Και βράδυ αμαλάχι. Αν θέλεις μαραθώνιο να κάνεις πρωινό. Ή νυχτερινό. Αν θέλεις να τρέξεις. Στο βουνό. Αν θέλεις. Να κυνηγήσεις. Αν θέλεις. Να ψαρέψεις. Για GPS που τρέχεις. Στο Μεϊμάρι. Με όποια δραστηριότητα και να έχεις λατρεία. Έλα στην Αγγελάκη 3. Μεϊμάρις. Αγγελάκη 3. Στην καρδιά της πόλης και Ελπίδος 34 στις Οικές. Τηλέφωνο 634-513. Και στο Μεϊμάρις.com. Παιδιά, εδώ είναι το Στεφάν Σεξεξέλ. Καλώς το Δημητράκη. Έχετε τελικά νούμερα για μένα. Πλάκα κάνεις. Για σένα έχουμε τα πάντα. Από εσώρουχο μέχρι στολή του σκι. Α, για φέρε κάτι να δοκιμάσω. Φιλαράκι, δεν φέρνεις κάτι μικρότερο. Κοίτα να δεις που για τα Στεφάν Σεξεξέλ τελικά είμαι κοκαλιάρης. Για να δω και από τη μέση τι παίζει. Α, καλά. Τελικά στα Στεφάν Σεξεξέλ και τη μέση είναι μπεμπέ. Στεφάν Extra Extra Large. Λεωφόρος Λαγκαδά 213. Στεφάν Σεξεξέλ. Εκεί που σταματάνε οι άλλοι, ξεκινάμε εμείς. Εδώ και 25 χρόνια η Χρυσούπολη αγοράζει τα παλιά σας χρυσαφικά σαν κοσμήματα και όχι σαν σκέτο χρυσό. Σας συμφέρει περισσότερο. Με σοβαρότητα και εχεμήθεια. Χρυσούπολη. Αξιόπιστες συναλλαγές. Τηλέφωνο 2310-555-093. Αν θέλεις να έχεις ένα αυτοκίνητο πάντα προσεγμένο, Custom Design, Premium Car Styling, αλλαγή χρώματος, Car Wrapping, επαναφορά χρώματος, κεραμική προστασία, αντιλιακές μεμβράνες, βιολογικός καθαρισμός. Custom Design, Μακρυγιάννη 106 με περιφερειακό Άνω Ηλιούπολη, 2310-201-202. Custom Design, Premium Car Styling. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Και μιας και μιλάμε για πρωθυπουργούς, θέλω να μου πείτε πόσο χρονών είστε, δεν με ενδιαφέρει γιατί θα έχετε διαβάσει, θα έχετε ακούσει, αν υπήρξε ποτέ στην Ελλάδα πιο συμπαθητικός πρωθυπουργός από τον Τσίπρα. Όχι ικανός, συμπαθητικός. Ψεύτης, όχι η αλήθειας. Γιατί ο Τσίπρας είναι ψεύτης. Ωραία. Υπάρχει πιο ψεύτης, μεγάλος. Λοιπόν, υπάρχει όμως πιο συμπαθητικός πρωθυπουργός από τον Τσίπρα. Πιστεύετε ότι οι γυναίκες άνω των 50 ετών δεν τον έχουν ψηφίσει ή δεν τον ξαναψηφίσουν? Είναι γλυκό αγόρι. Είναι γλυκός άνθρωπος. Δυστυχώς ή ευτυχώς, για μένα είναι ο πιο συμπαθητικός πρωθυπουργός. Ο πιο γλυκούλης. Τι λέει ο κανονισμός για οπλοφορία εντός αγωνιστικού χώρου, ο οποίος είναι, όποιος είναι πρόεδρος της ομάδος, θα ισχύσει ο νόμος ή επειδή είναι ισχυρός οικονομικά, θα το κάνουν γαργάρα οι δικαστές? Ψάχνουν απάντηση από χθες, αλλά όλοι είναι χέστηδες. Λέω, το πέρασαν το μήνυμα, εσύ. Να σου πάμε, είναι χέστηδες οι δικαστές. Θα κρίνω εγώ τους δικαστές, τους Έλληνες. Πότε? Αλλά όποιος έχει λεφτά, δικαιώνεται. Οι δικαστές τι σχέση έχουν με αυτό? Το ίδιο είναι να δικάσουν. Δηλαδή, μπαίνει στο σπίτι ενός πολύ μεγάλο επιχειρηματία, δύο κλέφτες. Και τους πυροβολάει, να πούμε, ο επιχειρηματίας. Υπάρχει περίπτωση να τον βάλουν μέσα όπως τον 88χρονο? Όχι. Οπότε είναι διαφορετικές οι καταστάσεις. Είναι ποιος κάνει το έγκλημα, ποιος κάνει την παρανομία, πόσα λεφτά είναι αυτά που έχει φάει. Πρέπει να είστε ευέλικτοι, ρε. Ανοίξουμε και γραμμές λίγο. Το 90-90-90 είναι στη διάθεση του κοινού. Και εγώ λέει αυτό κάνω, ραπτό. Πάει 12, ανοίγει το μάτι, έννοιες είναι, θα περάσουν, παίρνω το ποδήλατο, πάω παραλία, λέει. Πάω μέχρι το τάδε, λέει, και γυρνάω. Λέω καλημέρα στους ψαράδες. Κύκλος είναι, περνάει, λέει. Το έχω ξαναπεράσει πιο μικρός. Καλά, αυτή η ανομαλία με τον ψαλάδο που ψαρεύουν στο Θερμαϊκό πρέπει να είναι πολύ ανώμαλη διατροφικά. Δεν υπάρχει περίπτωση να φάνε ψάρι που να μην έχει τρία κεφάλια εκεί πέρα. Και μπορεί να βγει το τέρας του Λοχνές. Είναι κάτι ανώμαλη εκεί πέρα που πάνε και ψαρεύουν, δηλαδή για μεγάλη μούρλα, μέσα στο βόθρο του Θερμαϊκού, να πιάσουν να φάνε ψάρι από εκεί μέσα. Είναι τρομακτικό, φίλε. Είναι πολύ τρομακτικό αυτό το πράγμα. Είναι πάρα πολύ τρομακτικό. Λοιπόν, τώρα ανοίγω γραμμές και ακούω αντιδράσεις από τον καναπέ και από το Facebook
για την παρουσία Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη. 2-31-0-90-90-90. 98-80-90. 9-55 κενό, μήνυμα 54-3-40. Τρεις είναι στην αναμονή, άλλους τρεις περιμένω, που λέει και η μοσχαροκεφαλή το μεσημέρι. Καλημέρα στον πρώτο, ναι. Παλά, ακούς. Πώς είπες? Ακούς. Ακούω εγώ, ναι, ακούω. Κώστας είσαι. Μάλιστα, κύριε, εγώ, ναι. Καλησπέρα, είμαι ο Ηλίας. Ποιος Ηλίας? Λοιπόν, σε χαίρομαι με τη φρασιλογία την οποία έχεις και τα λες τόσο ντόμπρα και, να μην στο πω, και μάγικα στο πω. Μάγικα, όχι, όχι. Και έχεις τόσο δίκιο. Έτσι σε γουστάρω, έτσι να μιλάς. Αυτοί οι τύποι είναι οι ντόμπροι οι άνθρωποι. Οι μποέμιδες, το κατάλαβες? Λες. Αυτοί οι άνθρωποι σαν και σένα είναι οι μποέμιδες. Εγώ είμαι στους νεκρίτες. Δεν ξέρω αν ξέρει. Οι νεκρίτες τι είναι αυτοί? Είναι οι νεκρίτες αυτοί που τα πίνουν που λέγες προχτές. Α, το διαμαντί, το κριτικό. Ναι, ταβέρνα του κριτικού, ναι, ναι. Τη γριά που είχε, του μπαμπούρα, πώς το λέγανε. Ναι. Αυτοί είναι οι νεκρίτες. Εκεί εμείς έτσι μιλάμε. Με αυτή τη φρασιολογία. Άρα, όχι να μαλώσουμε και να κάνουμε. Με νεκρίτες να πάω κι εγώ. Μπορώ. Όχι, μιλάμε με αυτή τη φρασιολογία. Μάλιστα. Κατάλαβες και σου γουστάρω και θα σου πω και κάτι τώρα. Πάρει και τον κόκκινο που είναι καλό παιδί και ο κόκκινος. Να σας κάνω, θέλω μια μέρα ένα τραπέζι όπου γουστάρετε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά εγώ το βράδυ μετά πρέπει να έρθω να κάνω εκπομπή, οπότε... Όπου θες, ό,τι θέλεις, ό,τι άλλο θέλεις. Σε ευχαριστώ για την πρόσκληση, είναι σαν να μετάισες 4 κιλά ψάρια. Ευχαριστώ πολύ. Ό,τι θες και τον κόκκινο θα πάρεις. Θα πάρω και τον κόκκινο. Και τον κόκκινο, για αφού είσαι τα κοιμιασμένα, ρε. Α, δεν τον μπορώ τον κόκκινο έξω από εδώ. Τώρα είστε τα κοιμιασμένα με τον κόκκινο. Έτσι νομίζεις. Έφυγες, επόμενη γραμμή. Είναι στους λεχρίτες. Οι λεχρίτες είναι κοινωνική ομάδα, να έχετε υπόψη σας. Καλημέρα, κύριε, ναι. Εγώ είμαι. Μάλιστα, κύριε. Τι κάνεις αυτό που λέει? Ακόμα όρθιος είμαι. Από το Πετράλωνα συμπαίνω από Αθήνα. Αθήνα. Ναι, Πετράλωνα. Πετράλωνα. Ναι. Είχες πει όταν άμα χάσει η ΑΕΚ η Τούμπα, θα βγούμε λιθανείς και θα λέει την Αγία Σοφιά. Ναι. Τελικά το μάτς έγινε, το πήρε ο ΠΑΟΚ 1-0, όμως θα χάσει 3 βαθμούς, έγινε ένα μπέρδεμα και βγήκε σήμερα ο Τσίπρας και μίλησε για νέα Τούμπα. Ναι. Αυτό τι σημαίνει? Ναι, αλλά βγήκε ο Τσίπρας να μιλήσει για νέα Τούμπα. Και ναι, μάλιστα για νέα Τούμπα μίλησαν και οι ρεπόρτερ εδώ πέρα και μάλιστα ένα Σάββατο την είχαμε και φωτογραφία. Όταν βλέπω νέα Τούμπα, οι ακαδημίες του ΠΑΟΚ και τα λοιπά, είναι ότι χάθηκε το πρωτάθλημα, πάμε για άλλα τώρα. Ναι. Α, δηλαδή έχουν σηκώσει αυτή η δάσκηση νέα αυτή. Μάρε φίλε, όταν η ομάδα δεν πάει καλά, λες τιτάνας ο λαός, αδικία η Αθήνα, νέα Τούμπα θα χτιστεί, θα φάμε λάχανο το καφτατζόγλιο. Κατάλαβες? Σύνδεσμος φίλων ναι. ΠΑΟΚ Νέας Υόρκης, που λένε ψέματα στον κύριο Σαββίδη για τον Απτόπουλο, οι ψεύτες. Ναι, ναι. Έχει άλλα. Άλλες παραμέτρους στο ρεπορτάζ, κατάλαβες? Ναι. Κατάλαβα. Ευχαριστώ, ναι. Ραδόπουλε. Ναι. Πες μου. Επόμενη γραμμή. Ναι. Εγώ είμαι εσύ. Όταν εγώ είμαι. Η ΑΕΚ, αν δεν έπαιρνε το ναι. πρωτάθλημα, η ΑΕΚ θα είχαμε την Αγία Σοφιά και τα λοιπά. Βέβαια η Αγία Σοφιά γίνεται. Και αν πάρει και πρωτάθλημα η ΑΕΚ με Αγία Σοφιά στα σκαριά, και αυτό βγαίνουν οι αεξίδες ο ένας μετά τον άλλον, να πούμε. Φοβερό. Καλημέρα. Εγώ είμαι. Εσύ. Ωραία. Ναι. Είμαι 20 ετών. Μπράβο. Από εδώ και σε πέρα από την πιο ωραία περιοχή της πόλης, φίλε. Μάντεψε ποια είναι αυτή. Η πιο ωραία περιοχή της πόλης είναι η παραλία, για μένα. Μπράβο, Ανθέων. Αλλά, ναι, παλαιά παραλία, αλλά παραλία, ναι, Ανθέων. Ναι, γιατί αν μου πεις άνω πόλη, είναι τραγωδία. Δηλαδή μια στενούρα, μια ναι, είναι χάλι μαύρο. Ναι, ένα χάλι μαύρο. Αν με πεις Τούμπα, καλή είναι εκεί η Τούμπα. Αν με πεις Πανόραμα, κλαμουριά, νεόφτωχη κτλ. Να με πεις τι, Κωνσταντινοπολίτικα, βγαίνει και σε τρώνει τα σκυλιά. Αηγιάννη στα γύφτηκα εκεί δίπλα στο Φίνικα. Ωραίο καστρομμένο ο Μπούζος. Η ωραιότερη περιοχή της πόλης είναι η παραλία, από τη Λεωφόρο Νίκης εκεί από το λιμάνι, μέχρι να πούμε. Ναι. Τέρμα. Αυτή είναι η πιο ωραία περιοχή. Ό,τι έχει θάλασσα. Εκεί. Ό,τι έχει θάλασσα εκτός από Καλαμαριά. Αυτό ακριβώς. Έτσι. Η Καλαμαριά είναι νεκρή, άστα τώρα. Καλαμαριά είναι Klein Mine. Ας την Καλαμαριά. Ναι, ναι, ναι. Τίποτα νέκρα. Λοιπόν, είμαι Ρακλιδέας και ναι. ήθελα να σε άκουσα σήμερα στον Κουλιανό. Ναι. Βγήκε σε τελευταία γραμμή και είπε ότι συμφωνεί με αυτά που είπε ο Κούγιας, ότι δηλαδή ο Πάπ έδωσε το χεράκι του. Πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ βοήθησε μέσω των δορυφόρων του τον Ηρακλή, ναι,
Πιστεύω ότι και μαθαίνω του έδωσε αρκετά λεφτά και υβρίστηκε η γιαγιά, αλλά για μένα το κομβικό σημείο δεν ήταν η γιαγιά του Σαββίδη, ήταν ο νεκρός ο Παοξής έξω από το Καφτατζόγλιο. Ωραία. Εκεί, δηλαδή, εκεί τα πήρανε στον ΠΑΟΚ και λένε κολόγριες κάτω. Αυτό κατάλαβα εγώ. Δηλαδή, συγγνώμη, ρε φίλε, ίσως Σαββίδης. Επίσης όμως είπα ότι έχει το δικαίωμα ο κάθε σωματείο, ο κάθε οπαδός να θέλει να διατηρήσει την αυτονομία του, την ουδετερότητά του και την ανεξαρτησία του. Και προτιμάει να πάει γάμα εθνική, β' εθνική, παρά να είναι, ξέρω εγώ, τσιράκι του ΠΑΟΚ, του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού. Ο Ηρακλής αυτό, τουλάχιστον τα τελευταία 10 χρόνια, λέει δεν θέλω να, έχω, να είμαι παράρτημα. Οι Αριανοί δεν το πούν αυτό. Οι Αριανοί έτσι και τους πει ο Ολυμπιακός να γίνεται παράρτημα και τον πισινό τους θα δώσουν οι Αριανοί. Δεν έχουν αξιοπρέπεια οι Αριανοί. Δεν έχουν αξιοπρέπεια. Την αξιοπρέπεια των Ηρακλειδαίων δεν την έχουν οι Αριανοί. Τώρα να πεις τον Αριανό, έλα να σε σώσει με 5 δανεικούς Ολυμπιακός να βγεις 7ος-8ος και τον πισινό τους θα δώσουν οι Αριανοί. Μεταφορικά το λέω. Έτσι, ποδοσφαιρικά το λέω. Συνέχισε τώρα εσύ. Ναι. Οι Αριανοί, φίλε μου, καλέ, δεν έχουν το σεβασμό που λέμε. Δηλαδή, άμα ρωτήσει έναν οπαδό της Παναχαϊκής, έναν Ροδίτη, έναν Θρακιώτη, και του πει ρωτήσει τη γνώμη του για τον Άρη και τον Ηρακλή, θα σου πει ότι ο Ηρακλής το πάλευσε. Το πάλευσε ο Ηρακλής. Άσχετα αν έπεσε 3 φορές, έτσι, που είναι και αυτό κακό. Ναι. Ο Άρης όμως, φίλε, δεν είναι ξεφτύλες οι άνθρωποι που φάγανε ήδη το σωματείο. Βέβαια, ο Άρης μπορεί να βρει ένα μπαμπά. Πάμε επόμενη γραμμή. Μπορεί να βρει ένα μπαμπά, ο Άρης, και να βγει 7ος-8ος και να χαρούν οι Αριανοί. Ο Ηρακλειδέας, ο κομμουνιστής, ο αντιφά, ο ακροαριστερός, δεν το θέλει αυτό. Και κουμάντο στον Ηρακλή δεν κάνει ούτε ο Λανδός, ούτε ο Κατσαμπής, ούτε ο παππούς Λάκης Παπαϊωάννου. Κουμάντο στον Ηρακλή κάνει θύρα 10. Πάμε επόμενη γραμμή. Αυτή περνάει τα θέλω. Αυτή περνάει την ιδεολογία. Αυτή περνάει τη στρατηγική. Και αυτοί λένε, αν πει ο Λανδός, ναι ρε παιδάκι μου, να πάμε στην ΑΕΚ για να μας δώσει 5 δανεικούς κτλ. Θα μου πει, δώσε δοξαδρά μας δανεικούς. Άλλο δοξαδρά μας, άλλο ΑΕΚ. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε. ΑΕΚΛΙΣ από Λιτόχωρο. Καλώς το να. Έλα, ρε. Λοιπόν, με 2 ερωτησούλες να σου κάνω, 3. Μάλιστα. Πόσα χρόνια έχει πει η ΑΕΚ που γύρισε στην ΑΕΚ εθνική μετά την περιπέτεια στα Β και στη Γ? 3 ή 2 έχει. 3. Είναι 3. Ο 3η χρονιά τώρα. Ναι. Αυτά τα 3 χρόνια τα μάτσα ΑΕΚ ΠΑΟΚ στο ΆΚΑ ήταν καθαριάση. 1-0 φέτος. Πέρσι 3-0. Το άλλο δεν το θυμάμαι. Ήτανε άσπρη. Δεν το θυμάμαι, θα σε γελάσω. Τι πω, ήταν καθαρή άσπρη πάντως. Δεν γνωρίζω που λέει ο Δεν ήταν αμφισβητούμενη. Δεν έχω ιδέα. Ναι. Λοιπόν, να προσθέσω ότι φέτος η ΑΕΚ έπαιζε με 10 παίκτες από το 10 με μια πολύ αμφισβητούμενη αποβολή του Αραούχο. Ναι. Κατά τη γνώμη μου. Ναι. Ωραία. Πάμε στα μάτια της Τούμπας. Πάμε. Την πρώτη χρονιά το 2-1 που νικάει ο ΠΑΟΚ την ΑΕΚ υπάρχει πέναλτι στο Σιμόε στο 80. Κραυγαλαίο πέναλτι. Ενώ το σκορ είναι 1-1. Και δεν το δίνει ο Σιδηρόπουλος. Ο Παοξής που λες. Δεν ξέρω τι είναι. Λες εσύ. Εγώ παραθέτω τα γεγονότα. Παρακάτω. Στη δεύτερη χρονιά που νικάει πάλι ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα την ΑΕΚ. Ναι. Έχει βγει πάλι ένα μέτρο out. Το 1-0 στο 90, ναι. Και είναι καθαρό out. Το ξέρω. Η μπάλα πριν τον γκολ. Ωραία. Ωραία. Από εκεί και πέρα μεσολαβεί ένα τελικό κυπέλου που δεν χρειάζεται να πω τι έγινε. Παρακάτω. Ερχόμαστε στο φέτος. Δεν γίνεται να ασφάλεις πάντα την ΑΕΚ ρε ΠΑΟΚ. Κάπου θα πάρει και ΑΕΚ κάποιο σφύριγμα. Λες. Σε μια πολύ δύσκολη φάση. Ναι. Αυτό λίγο για να σκέφτονται οι ΠΑΟΚΣΥΔΕΣ όταν αναφέρονται στο όνομα της ΑΕΚ. Δεν είναι πανιόνιος η ΑΕΚ. Δεν είναι πανιόνιος η ΑΕΚ. Ναι. Αυτό απευθύνεται στους ΠΑΟΚΣΥΔΕΣ τώρα. Ναι. Ναι. Μα σου παραθέτω τα γεγονότα. Ναι. Και το offside goal που να σου πω κάτι. Ναι. Το παραδέχομαι ότι είναι goal. Εγώ είμαι εξής και σου λέω ότι είναι καθαρό το goal. Δεν αλλά μάχημα, είναι πολύ δύσκολη φάση. Ναι, είναι δύσκολη φάση. Δεν είναι σαν τις φαγές που υπέστη η ΑΕΚ και πέρσι και προπέρσι. Ναι. Που είναι καθαρά διαιτητικά εγκλήματα. Ναι. Ενώ το offside του ΠΑΟΚ σήμερα, εχθές, πριν μια εβδομάδα, είναι πολύ δύσκολο. Ναι. Τίποτα, μόνο αυτό. Ευχαριστώ.
Καλημέρα στο Λιτόχωρο. Πάμε επόμενη γραμμή. Ωραία, ακουγόμαστε καμπάνα. Κάνει κούρμπα εκεί και ακουγόμαστε τέλεια στο Λιτόχωρο. Καλημέρα, ναι. Έλα, φίλε. Εσείς είστε φίλε. Καρδιτσάρα, καρδιτσάρα. Και καμιά οργή δεν βλέπω από τους ακροατές για τον κύριο Τσίπρα. Λάδι ο Τσίπρας. Η ρόδα κοινοπαραγωγή και οι αστικατζίδες. Ήρθα εγώ να σου πω, δεν είναι μόνο η ρόδα κοινοπαραγωγή. Σήμερα ήταν και σωματεία, ήταν το πάμε. Και ξέρεις τι έπρεπε να σου πω. Το πάμε. Το πάμε. Το πάμε του Τσίπρα αφού είναι. Πώς. Του Τσίπρα είναι το πάμε. Σταμάτα, μην τρολάξεις τώρα. Έλα, ξέρεις τι έπαθα όμως. Πήγαμε, φάγαμε τα χημικά και γύρισα να κάνω μπάνιο στο σπίτι και ήταν κομμένο το νερό. Ποια περιοχή μένεις? Τώρα είμαι ανατολικά. Όχι, είσαι σε ύψωμα. Ναι, αλλά έχει πολύ μικρή πίεση και χρειάστηκε να κάνουμε. Εγώ που δεν είμαι ψηλά, είμαι ας πούμε κάτω τούμπα, τσίμα τσίμα σαν το κατουλιό του γέρου έρχεται το νερό. Πάντως σήμερα δεν ήταν μόνο εδώ κοινοπαραγωγή και δεν είναι όλοι οι αγρότες ίδιοι. Ήταν και σωματεία, ήταν χιλιάδες κόσμος εκεί πέρα. Τη χαλάσαμε τη φιέστα. Τρίχες. Άλλα περίμενα εγώ. Να σου πω κάτι. Οι αγανακτισμένοι πού είναι τώρα? Ποιοι αγανακτισμένοι? Θα σου πω έτσι. Οι αγανακτισμένοι πού είναι? Εντάξει, τους έβαλε σιγά στήρα ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό λέμε. Εμείς και τότε ήμασταν και τώρα είμαστε και θα είμαστε. Καταλάβες. Τέλος πάντων, άντε να μην σε κουράζω. Δεν με κουράζεις καθόλου. Εμείς τον φωνάξαμε σήμερα τον Αλεξία στο από μακριά, αλλά μας άκουσε πιστεύω. Σ' άκουσε. Στεναχώρια που πήρε. Εντάξει, τέλος πάντων. Μην νομίζεις. Τίποτα δεν μπορούσαμε. Δεν νομίζω. Έχει τέτοια αναισθησία ο Τσίπρας και αν τον βρίζουν από μακριά 45 χτύπους το λεπτό θα έχει. Με χαμόγελο θα το αντιμετωπίζει. Δεν το βλέπω να αγχώνεται. Μην του τσουβαλιάζει όλου. Δεν είναι όλοι του ίδιο. Δεν πήραν όλοι επιδοτήσει αυτά που λες για του αγρότε. Αυτά μπορεί να τα έκαναν οι σύγχρονοι τσιφλικάδε με τα καγέμ. Δεν τα έκανε ο μικρό ο αγρότη με ο Καρδιτσιώτη ή ο Τρικαλινό. Εγώ ξέρω, φίλε Καρδιτσιώτη, ότι. Δεν έβαζαν πέτρες. Ναι, εγώ ξέρω ότι πάρα πολλά χρόνια όλε οι κυβερνήσει τον αγρότη τον είχαν στα όπα-όπα. Και στην Κρήτη και στη Λάρισα και στι Σέρε τον είχαν στα όπα-όπα. Με ποια λογική όμως, τότε το σύστημα είχε, ναι. Και είχε, όχι είχε να δώσει, τα είχε κατακτήσει ο αγρότης, ναι. Κατάλαβες τι. Λέω, ναι. Τώρα του τα πήραν πίσω. Άρα ναι. Δεν είναι ότι μαζί τα φάγαμε η λογική που πας και εσύ να περάσεις. Δεν μπορεί ρε παιδί μου, άκουσε να δεις, αυτός ο τόπος δεν μπορεί 70 χρόνια να ζούμε με δανεικά και να απολαμβάνουμε. Ξέρω εγώ και να, δεν γίνεται, κάποια γενιά θα την πληρώσει, την πλήρωσε η γενιά των παιδιών μας. Αυτή τα είναι η ιστορία. Κάποια γενιά θα την πληρώσει. Δεν γίνεται αυτό. Τα δανεικά που λες είναι δουλεμένα. Μας τα παίρνουν πίσω με άλλο τρόπο. Ναι. Καταλάβες. Ναι. Και οι Ευρωπαίοι ακόμα. Αυτό λέω εγώ. Τέλος πάντων, είναι μεγάλη κουβέντα. Λαϊκό δικαστήριο Δευτέρα. Λοιπόν, θα ξαναλέω. Σε περιμένω εκεί μάχη με το μαλάτο και αντιπαράθεση. Ο ακροδεξιός με τον αριστερό. Στο τέλος θα έχουμε τέτοιου είδους αντιπαραθέσεις. Πολιτικές, κοινωνικές που γουστάρω πάρα πολύ. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε. Λοιπόν, πολιτικά δεν μου αρέσει να μιλάω, αλλά θα πω την άποψή μου. Να πείτε ό,τι θέλετε. Λοιπόν, για να την πεις ένα πολιτικό, τι λες μόνο με την ψήφο σου. Τίποτα άλλο. Ούτε ο δρόμος φταίει, ούτε η πόλη φταίει, να τα κάνεις για μπόλα. Λοιπόν, αυτή είναι η άποψή μου, έτσι. Ο Λαβαζάνης ήταν μια ωραία εναλλακτική. Ναι. Σωστό. Τον πετάξανε έξω από τη Βουλή. Πάω τώρα φωνάζουν έξω από τον Grand Hotel. Ας ψηφίζαν τον Λαβαζάνη, την ανδρογυναίκα, όπως τη λέγανε, την Κωνσταντοπούλου κτλ. Εντάξει, δεν. Ναι, οκ. Σωστό. Πολιτικά. Όταν ο Λαβαζάνης έλεγε όχι εκεί, όχι εκεί και τάθηκε ανοιχτά κατά, ο λαός δεν τον έβαλε στη Βουλή. Τώρα τα ακούω με ρεσέ τα υπόλοιπα. Αυτό που λέω. Καλά δεν τα λέω. Καλά τα λες. Εγώ πιστεύω ο ρόλος του πολίτη είναι όχι το προσωπικό του συμφέρον, θέλει να βλέπει για τη χώρα του. Εσύ τώρα, προσώπων. Καλά το λες. Εγώ έτσι ψηφίζω. Αλλά πες μου εσύ εμένα. Έτσι ψηφίζω. Ναι, πώς ψηφίζουμε όλοι? Μετά το παραμύθι που φάγαμε και όσοι ξυπνήσαμε από το παραμύθι. Ναι. Και δουν την ιστορία λίγο. Τι νεότεροι από τη Χούντα και μετά. Καταλαβαίνεις πολλά. Ίσως οι νεότεροι, οι γυραιότεροι είναι για άλλα πράγματα. Τέλος πάντων είναι ένα mix grill τώρα ελληνικό, νοοτροπικό, το οποίο θα μπούμε σε άλλα μονοπάτια. Δεν πήρα γι' αυτό. Οπότε οι ιστερίες έξω από τον Grand Hotel και οι φασαρίες θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί, λες εσύ. Τις βλέπουν οι πολιτικοί αδιάφορες. Αν είχαν φωνή και στένος, κάτι θα κάνανε, πιστεύω. Παίρνουν 10 αστυνομικούς χρυσαυγίτες, οι οποίοι είναι υπάλληλοι του Τσίπρα πλέον,
πατάνε το χημικό με βαριά καρδιά. Και τι να κάνουμε, ρε παιδιά, και εμείς θα βλέπουμε, αλλά την δουλειά μας να πούμε. Και τελειώνει το ζήτημα. Από το να το ανοίγουν τα κεφάλια, καλή να του πετάς ένα χημικό για να το διαλύσει πιο γρήγορα. Εσύ πιστεύεις ότι άλλα μέτρα. Αν επιχούντας υπήρχαν χημικά, θα είχαμε νεκρούς στο Πολυτεχνείο. Πιστεύω ότι τότε πεζόταν πιο πολύ ξύλο. Δημιουργήσαμε δημιουργήσαν ήρωες. Πιο πολύ ψυχή στο ξύλο. Ρε ο Τσίπρας, δεν κορόιδο. Πέτα τους λέει κανένα χημικό εκεί να κλείσει το πνευμόνι. Στην μπορεί να πεθάνουν αλλού. Εμείς δεν έχουμε καμιά ευθύνη. Στην κοτοποιημένη κοινωνία επικρατεί το χημικό. Ναι. Πιστεύω. Είναι και αυτό πιο, πιστεύω. Κοίταξε, είναι και, πώς το λένε, ελαχιστοποιήσεις πιθανότητες να δημιουργήσεις νέους ήρωες. Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, πάμε λίγο στο Παουκτζίδικο, γιατί είμαι Παουκτζής. Άντε λοιπόν, πάμε. Βγήκε μια απόφαση σήμερα, Σολομόντια λύση, μείον 3-3-0. Πάμε παρακάτω. Τώρα περιμένουμε μια ακόμα απόφαση. Βγήκε ένας ΑΕΚτζής πιο πριν από το Λιτόχωρο και μας έλεγε για το παρελθόν, για τέτοια. Αυτοί πάντα με αυτό ασχολούνται, κρατάνε σημειώσεις. Εγώ θα ήθελα, επειδή δύο ντέρμπι περιμέναμε και δεν γίνανε, το έχω πει για χιλιοστή φορά. Όλος ο κόσμος, όχι μόνο οι παοξίδες. Αφού δέχεσαι, ρε ΑΕΚτζή, στο τέλος, αφού μας είπες ότι δέχεσαι ότι ήταν γκολ στο τέλος, ναι, γιατί δεν βγήκες να παίξεις. Ναι. Δεν σε ξενερώνει σαν ΑΕΚτζή που η ομάδα σου δεν βγήκε. Όχι, γιατί έχει μάθει. Έχει μάθει από τα δικαστήρια. Δεν θυμάσαι πέρσι τον Παοξή στο τελικό κυπέλλου. Ναι, ρε, έτσι θέλω, ρε, έτσι κουστάρω, ρε. 5 μέτρα να τον offside, ρε. Ναι, ρε. Και εγώ αυτό είπα πέρσι. Το είπα. Λοιπόν, γιατί ο ΑΕΚτζής να μην πει το ίδιο. Να το πει, ότι σε μια διαβρημένη, okay, διαβρωμένη, λοιπόν, συγγνώμη, διαβρωμένη, ναι, κοινωνία, πολιτικό, ποδοσφαιρικό και γενικό. Τελείωσε, εντάξει, οκ. Okay. Δεχτών. Λοιπόν, ναι, πάμε παρακάτω. Τώρα περιμένουμε μια απόφαση. Ωραία. Από ό,τι βλέπω, η βαθμολογία μέχρι στιγμής πριν την απόφαση του ΠΑΟΚ, αφού έχουν ληφθεί και άλλες, είμαστε σύν ένα πόντο μπροστά. Έτσι. Σωστά. Ναι. Ωραία. Στο τέλος, ξέρεις τι βλέπω να γίνεται. Για πες. Να τρώει καμιά τιμωρία μόνο Σαβίδης, λόγω του νεροπίστολου. Ναι. Οκ. Okay. Και βλέπω σε αυτό το μάζα να κατοχυρώνεται στον ΠΑΟΚ. Αυτό είναι χειρότερο για τον ΠΑΟΚ. Μετά θα έχουμε Καζαντζίδη. Γιατί να έχουμε κάτι Φιλαδέλφια. Έχουμε ένα μάτς που δεν τελείωσε. Άμα είναι μάγκας ο Σαβίδης με τους Σαβίδες και τους αυτούς. Να σου το πω λίγο διαφορετικά. Έχουμε, πάμε με τους νόμους. Έχουμε ένα μάτς που δεν τελείωσε και είναι ένα 0. Να σου πω κάτι. Πάμε. Του χρόνου εγώ θα προτείνω. Πάω Ολυμπιακός, πάω Παναθηναϊκός, πάω ΚΑΕΚ, πάω Κάρης και κλεισμένο το θυρών. Εγώ μέσα είμαι. Γουστάρεις. Εγώ αν ήμουν μπαμπάς. Γιατί αγωνιστικά έχω εμπιστοσύνη στην ομάδα μου, ναι, γι' αυτό γουστάρω. Μπελάδες είμαστε και κλεισμένων των θυρών. Θα αντιδράσει ο κόσμος, θα φωνάξουν, ο Μπούζος θα κάνει τα λαϊκίστικα, θα πάμε με το λαό γιατί είναι πελάτες μας κτλ. Αν έχω αλλά ομάδα, εγώ, λοιπόν, αυτό του χρόνου, αν ζω και είμαι αν καλά, έχω ομάδα, το θα δώσω το θυρό, θα δώσω το στίγμα μου, αυτά τα μάτσα πάω να τα παίξει χωρίς κόσμο. Αν θέλει να διεκδικήσει πρωτάθλημα. Οι άλλοι θα θέλουν, ναι. Εγώ μη γουστάρω. Δεν είναι το ερώτημα. Λοιπόν, έχεις καμιά άποψη για να κλείσω και να μην σε καθυστερώ για την απόφαση της ΑΕΚ, τι βλέπεις? Όχι παραθωμαίδη, τι βλέπεις εσύ? Εγώ βλέπω μείον 3. Γιατί μείον 3, ρε φίλε? Και μαλακά να πει ο Σαβίδης. Μείον 3 γιατί? Μείον 3. Από ποιο, από ποιο κεφάλαιο νόμου του νόμου το μείον 3? Το μείον 3 είναι ότι ο Καποδίστριας και να θέλει δεν μπορεί λόγω της κατάθεσης του Κομίνη. Τι είπε ο Κομίνης? Σου λέω νομικά τώρα τα οποία δεν νομικά τα νομικά τι είπε, ναι, νομικά, ναι, είπε ότι είναι ότι ένα μηδέν. Ο Κομίνης έχει και ασάφεια. Δεν είναι όπλο. Έχει το είπε ότι δεν είναι όπλο. Έχει. Βράσει το όπλο. Ο Κομίνης θα μπορούσε να πει. Ναι. Θα μπορούσε να πει ότι μπούκαρε ο ΠΑΟΚ μέσα με τις ύβρις του Μίχελ και τις απειλές και το Σαβίδι με το όπλο στην τσέπη. Ναι, αλλά αυτό είναι σε πρόσωπα, όχι ομαδικό όμως. Κατοκύρωσα το μάτς, βγήκε ο ΠΑΟΚ να το παίξει και δεν βγήκε η ΑΕΚ. Και εκεί θα είχε τιμωρία και η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ για το όπλο και την μπούκα να πούμε και η ΑΕΚ δεν κατέβηκε. Επειδή όμως ο Κομίνης θα κάνει παιδί και φοβάται το τσιμεντάρισμα. Το τσιμεντάρισμα, τον Καποδίστριας και να θέλει. Και να θέλει, έχει δεμένα τα χέρια του. Πρόσεξε. Ευχαριστώ πολύ. Φιλιά, τσιμεντάρισμα. Τσιμεντάρισμα. Ο Καποδίστριας, λόγω του Κομίνη, έχει δεμένα τα χέρια του. Έτσι λέει η ιστορία. Έτσι λέει το ρεπορτάζ. Καλημέρα.
Έλα, αυτό που λέει. Μάλιστα, κύριε. Εγώ είμαι. Μάλιστα, κύριε. Λοιπόν, Γιάννης, είμαι από τη Γερμανία, είμαι για διακοπές στη Θεσσαλονίκη και σε ακούω. Έλα. Λοιπόν, μ' αρέσει, ρε φίλε, γιατί είσαι ο πιο αναρχικός στο ραδιοφωνό, την Παναγία. Είμαι αναρχικός. Δεν υπάρχει πιο ωραίος τύπος από σένα. Μάλιστα. Εντάξει, μπορεί μερικές φορές να. Πώς το λένε, να είμαι αντίθετος από που λες, αλλά στη γερολεξία είσαι ο πιο ωραίος από όλους. Λοιπόν, δεν είμαι αέκτης, δεν είμαι οπαδός, είμαι φίλαθλος. Ναι. Μ' αρέσει το σωστό και το ωραίο. Ποιο είναι το σωστό και το ωραίο? Έχω πολλούς οπαδούς. Πολλούς, έλα. Το σωστό για σένα και το ωραίο ποιο είναι? Το σωστό και το ωραίο ποιο είναι? Να σου πω, να μπορώ να πάω με τον φίλο μου τον Παοκτζή να δω τον αγώνα χωρίς να έχω προβλήματα. Αυτό ξέχασε το. Ούτε στα θρησκευτικά της γάμα λυκείου. Δεν γίνεται. Ρεσίρα, αυτό που να σου πω είναι μια ιστορία που έκανα. Πρώτα χρόνια πήγα Θεσσαλονίκη όταν έχασε η ΑΕΚ 2-1 από την τέτοια. Όταν έβαλε τον γκολ η ΑΕΚ, ήμουνα δίπλα από την 4. Πετάχτηκα πάνω και λέω πω γκολ! Και μετά σκέφτηκα ρε πού στην πουλή από πίσω, από δίπλα είναι όλοι παγκοσμίω. Λέω τι. Ναι, σου ξέφυγε τώρα μέσα από τη χαρά. Ναι, πρόσεχε λίγο τις εκφράσεις, λίγο. Επειδή μας ακούν και γυναίκες στα ταξί, είναι και ευαίσθητες μερικοί και φιλόλογοι μας ακούνε. Έτσι, λίγο να προσέχουμε τις εκφράσεις. Εγώ έφαγα καμιά 80.000 πρόσωπο για να τις προσέξω, ναι. Συγγνώμη, έχει δίκιο ο κόσμος. Συγγνώμη, έξω. Φίλοι, ναι. Αλλά θέλω να σου πω, δηλαδή, πώς εκφράστηκε τη ζημιά από τον αφορμητισμό μου, κατάλαβες. Ναι. Και λέω, εσύ, κοίταξε να με δίνουν να με κάνουν τέτοιο. Και το έσωσα τελευταία στιγμή. Θέλω να πω ότι το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα λίγο πολύ είναι διεφθαρμένο, ρωστή. Κακά τα ψέματα. Δεν υπάρχει αυτό το αγνό το ποδόσφαιρο που βλέπαμε προ 30-40 χρόνια, ξέρω εγώ. Έχει αλλάξει. Υπάρχουν οικονομικά συμφέροντα, υπάρχουν λίγα πράγματα μέσα. Ναι. Δυστυχώς, τι να πούμε. Καλά, όπως να το κάνουμε, άστα αυτό αυτά. Ξέρουμε, αυτός έχει. Πες μου, Θεσσαλονικιός είσαι? Όχι, Καστοριανός, ημερεμένος στη Γερμανία. Μόνιμα. Μόνιμα. Τι κάνεις? 40 χρόνια. Τι κάνεις? Δουλεύω σε ένα τυπογραφείο. Είσαι ευχαριστημένος από τη ζωή σου εκεί? Πάρα πολύ. Αλλά ξέρεις κάτι, αυτό που λέει. Πες μου. Επιθύμησα τον ήλιο της Ελλάδος. Και σκέφτομαι τώρα 4-5 χρόνια να βγω στη σύνταξη, το πότε θα γυρίσω πίσω. Κοίταξε. Αν τη σύνταξη την παίρνεις από τη Γερμανία, θα έρθεις να μείνεις στην Ελλάδα και θα παίρνεις από τη Γερμανία τη σύνταξη. Πάρα πολύ. Θα το κάνω, αγόρι μου, και θα μένω Θεσσαλονίκη να σας βλέπω. Αυτό είναι ευλογία. Να παίρνεις σύνταξη από τη Γερμανία και να ζεις στην Ελλάδα. Έχεις δίκιο. Έτσι. Κάνε κουράγιο, λοιπόν, τα λέμε. Λίγο έμεινε. Σε καληνυχτώ, αγόρι μου, σε χαίρομαι. Προλαβαίνουμε για άλλη μια γραμμή. Προλαβαίνουμε άλλη μια γραμμή πριν το πολύ σύντομο διάλειμμα που θα έχουμε. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα. Ναι. Έλα. Κωστή. Ναι. Στα γρήγορα, γιατί δεν έχουμε χρόνο. Είπε ένας κύριος πριν κάτι για τις εκλογές. Σωστά. Πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Σου έχει τύχει εσύ ή μάλλον ο φίλος σου Αλέξης, ο δικηγόρος, σας τα πει καλύτερα, ναι, να βρεθείς την ημέρα των εκλογών δίπλα σε βουλευτή? Όχι. Ρώτησε, επειδή μου έχει τύχει, είναι η μοναδική μέρα που τρέμει το φιλοκάρδι τους. Είναι η μοναδική μέρα που εκεί ο κόσμος δεν καταλαβαίνει τι δύναμη έχει αυτό που πάνε στην κάλπη και ρίχνουν αυτό το παλιό χαρτί. Σωστό. Δεν ξέρω αν διαφωνείς, αλλά... Εγώ κάθε 4 χρόνια τους έχω εδώ στο ράδιο, έρχονται, γλύφουνε, ευγενικοί είναι, μετά τους χάνει ο κόσμος. Ορίστε. Κάθε 4 χρόνια έρχεται εδώ η Ράπτη, το παίζει χαμηλοβλεπούσα, βγαίνει στον Μπούζο, μετά τη χάνει ο Μπούζος, την ξαναβρίσκει μετά από 4 όχι, χρόνια. Είναι το αντίθετο. Ναι. Όλα τα 3 χρόνια και τις 364 μέρες εκτός την ημέρα των εκλογών, η δουλειά τους είναι να σε αποπροσανατολίζουν. Αυτό δεν το έχει καταλάβει ο κόσμος. Τέλος πάντων. Κάτι τελευταίο, για να μην το πλατιάσω. Οι συντάξεις δεν είναι μόνο ότι εσύ και εγώ δεν πρόκειται να πάρουμε. Σωστά, το ξέρεις ότι εσύ δεν πρόκειται να πάρεις σύνταξη. Ναι, θα πει δουλειά σου στο νεκροταφείο. Και μακάρι να είναι έτσι, γιατί άμα σου τι κάνει εγκεφαλικό και ξαπλωθείς 5 χρόνια, εκεί ψάχνεις αυτοκτονία. Ναι. Δεν έχει, δεν είναι 5 χρόνια. Στον ένα μήνα τέλειωσαν, δεν έχεις λεφτά. Ναι, πάει, τελείωσε. Ωραία. Ξέρεις ποια θα ήταν η θεία δικαιοσύνη? Και αυτοί τώρα που παίρνουν σύνταξη, ναι, να μην την πάρουνε. Και θα σου πω και κάτι τελευταίο, για να κλείσω, το οποίο είναι και το ηθικό δίδαγμα της όλης υπόθεσης. Με ποιο δικαίωμα το λες εσύ ως ένα βαθμό με τους τάφους να πάνε να κάνουν κακά πάνω και τέτοια? Έτσι λένε τα παιδιά, εγώ δεν το υιοθετώ αυτό. Όχι, 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 ούτε εγώ δεν υιοθετώ, παιδί μου. Τι είναι αυτά που λες, μακριά από εμάς. Έχω όμως ένα άλλο ηθικό δίλημα.
με ποιο δικαίωμα εσύ, εγώ και οι μεγαλύτεροι μας χρεώνουμε ένα παιδί που ακόμα δεν έχει γεννηθεί. Τι να σου πω. Δύσκολα με βάζεις. Με ποιο δικαίωμα. Ναι, δύσκολα με βάζεις. Πρέπει όμως να το απαντήσουμε και εγώ και εσύ και οι μεγαλύτεροι που τώρα μας ακούνε και παίρνουν τη σύνταξη με τις αυξήσεις που δεν δουλέψανε. Γι' αυτό σου λέω, είπαν οι νέοι, κάκα θα κάνουμε πάνω από τον τάφο. Βεβαίως. Δεν τα υιοθετώ, αλλά πρόσεξε. Έτσι λένε, είναι ακραίο, είναι πολύ βαρύ. Πρόσεξε, ναι. Θα σου πω κάτι άλλο. Η κορούλα σου, όταν θα μεγαλώσει, δεν θες να σου κάνει εγγονάκι. Α, δεν έχω τέτοιες. Όχι, λέμε. Όχι. Δεν είναι αυτό, λέμε. Αν εγώ τύχει. Θέλω να είναι υγιής και να έχει δουλειά. Θέλει να κάνει εγγονάκι, δεν θέλει να κάνει εγγονάκι. Θέλει να μείνει ανύπαντη, δεν έχει ενδιαφέρον. Ακόμα γεννηθεί, γιατί να βγει να χρωστάει αυτό που λέει. Καλά, αυτό είναι. Ο άλλο τώρα είναι ο Δημοκράτη, ο Πασοκατζή και ο αριστερό που παίρνει τη σύνταξη και κάθετα τα 50. Γίνανε αυτά τώρα. Τι να κάνουμε. Φυλάκια. Γι' αυτό είπα προηγουμένως. Φυλάκια. Ε. Γι' αυτό είπα προηγουμένως ότι αυτοί που είναι στο εξωτερικό σιγά μην έρθουν να μην γίνει κανένας πόλεμος. Δεν γουστάρουν το κράτος και συνάμα δεν γουστάρουν και τη χώρα. Τη γουστάρουν μόνο για διακοπές. Πάμε διάλειμμα. Ανοιχτές είναι οι γραμμές. 90-90-90. 9-55 κενό μήνυμα 54-3-40. Σε δευτερόλεπτα ερχόμαστε πάλι. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Goldmall.gr. Αποκτήστε τώρα δωρεάν. Δωροεπιταγή έκπτωσης 5 ευρώ για απολαυστικά κεράσματα ή σιροπιαστά. Με τη γευστική υπογραφή του σαχαροπλαστείου Averoff στο κέντρο της πόλης μας. Δείτε και εκτυπώστε τώρα την προσφορά στο www.goldmall.gr. Για να κερδίζετε δεκάδες ευρώ καθημερινά με ένα απλό κλικ με δωροεπιταγές από τις πιο επώνυμες επιχειρήσεις της πόλης. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Λοιπόν, αν θέλουμε καλό γύρο, πάμε στις γυροκαρβουνιές. Άριστη ποιότητα γύρο ψήνεται όρθια στα κάρβουνα, το είπαμε, σε ειδική ψυστιέρα που λειτουργεί με κάρβουνο. Όλα χειροποίητα και όλα στα κάρβουνα. Στην Τούμπα, Γρηγορίου Λαμπράκη με Διαγόρα Γωνία, στο 231-0988-198. Και επίσης, να στείλω τα χαιρετίσματά μου στο σωσία του Φάνγκαλ και να πω ότι στη Χαρτομαντία η καλύτερη είναι η δικιά μας, η κυρία Μαρία. Και όποιος θέλει να την βρει, να μάθει το μέλλον στο 6949-774263 μπορεί να μάθει ό,τι θέλει και ό,τι γουστάρει. Πάμε στον κόσμο, στις γραμμές Βολίδα. Καλημέρα στον επόμενο κύριο. Έλα. Καλημέρα Κωστή. Καλώς τον. Μα ακούγομαι γιατί είμαι λίγο ανεσμένος. Τέλεια. Λοιπόν Κωστή, για τα αθλητικά λίγο. Ναι. Γιατί είπε ο άλλος βάρτισε τα πιστόλια νεροπίστολα, τώρα βολεύουν αυτά. Ναι. Και αφού μίλησε για κανονισμό, ναι. Θέλει να εφαρμόζουμε τον κανονισμό. Ναι. Και εγώ θα τον πω να διαβάσει τον κανονισμό κατά γράμμα, που λέει ότι αν ήταν απειληθεί αξιωματούχος του γηπέδου, βλέπε Μίχελ τι είπε το διαιτητή. Ας πάμε σε αυτή την παράγραφο να δούμε τι λέει για την ομάδα.
σένα που βαφτίζει τα πιστόλια νεροπίστολα και δεν σε πειράζει τώρα. Ενώ ο δικός ο Καραγκιόζης πέρσι για μισό κουτάκι μπύρα έπεσε κάτω και κυλιότανε. Ναι. Σαν του καρδιά του Ολυμπιακού. Ναι. Και επειδή ξέρω ότι ασχολείσαι και έχεις επιχειρηματολογία για κάποια πράγματα, θα σε παραπέμψω σε ένα παιχνίδι και θα το θυμάσαι εσύ. Πάω Κάρης στην Τούμπα. Γκολ του Άρη με εξουδετερωμένο τον τραυματοθύλακα. Ο Κολτσίδας είναι στη γραμμή του τέρματος και ανοίγει τα πόδια και περνάει μπάλα από κάτω και παίρνει γκολ. Ακριβώς η ίδια φάση έτσι. Και το ακυρώνει ως offside. Και το επηρεάζει η φάση. Ναι. Ναι. Ψάξε να το βρεις, γιατί εγώ δεν έχω πρόσβαση σε αυτά. Είναι με τον Κολτσίδα. Για σένα που βαφτίζεις τα πιστόλια νεροπίστολα. Φιλαράκο. Και για σένα που και ο Αεξής καλά τα είπε, αλλά από τη μεριά που τον βόλευε τα είπε και αυτός, ξέχασε το ξύλο με τον Ατρόμητο για να πάρει το κύπελο. Θυμόταν το offside με τον ΠΑΟΚ. Αυτοί είναι οι τρεις-τέσσερις μεγάλοι, τα δικά μας και τα δικά σας πάλι δικά μας. Και ένα τελευταίο να μου πεις, έγινε όλο το σκηνικό που έγινε για κάποια περιστατικά. Και ρωτάω, στο γήπεδο στα Γιάννενα ποιος έκανε μπούκα, η οπαδή της Ξάνθης ή του Λιβαδιακού, οπαδή του ΠΑΟΚ. Στην Τρίπολη μετά τη λήξη του αγώνα ποιος έκανε μπούκα στο γήπεδο. Η οπαδή από το Πλατανιά, πάλι ο πάγκος του ΠΑΟΚ πήγε. Με τον Ολυμπιακό ποιος έκανε το περιστατικό, άσχετα βαρύ ή ελαφρύ. Πάλι αυτοί. Με την ΑΕΚ ποιος έκανε το περιστατικό, πάλι αυτοί και ο πρόεδρός τους. Δηλαδή δεν μπορείς να τολμάς, ρε ΣΥΡΙΖΑ, να τιμωρήσεις τον ένα και τιμωρήσεις όλους. Διακόπτεις το ποδόσφαιρο γιατί τέτοιος είναι ένας. Αυτό για μένα λέγεται διαπλοκή. Και όχι τα άλλα που συζητάμε. Και τέλος για σένα που είπες για τους μαζοξίδες συνταξιούχους, ήταν ο πατέρας του 76 μάγκα. Και παίρνει σύνταξη μετά από 40 χρόνια οικοδομής από το Πασόκ που δούλευε. Και παίρνει 630 ευρώ. Και ποιος μιλάει για τον οικοδόμο, ρε φίλε. Εγώ ποιο... αυτό θέλω να του πω. Ποιος θα τολμήσει να μιλήσει για τον οικοδόμο, βάζουν, ρε φίλε. Ναι. Αυτό ακριβώς. Για τον οικοδόμο, ποιος θα τολμήσει. Είναι αναξιοπρεπής αυτός που θα πει για τον οικοδόμο. Όχι. Α, μπράβο. Ψήφισε Πασόκ όμως. Τι θα τον κάνω, τον κρεμάσω τώρα. Όχι. Μην τα βάζουμε σε ένα τσουβάλι όλα. Ο νεαπολίτης, ο οποίος ζει στην Αθήνα, είναι φίλος μου πλέον. Ένας νόμος υπάρχει για αυτούς τους δεμεξωτήρες μας. Διέρη και βασίλευε, λέει. Πάρε και μια σκληρή πραγματικότητα από μένα που είμαι νεότερος. Δεν υπάρχει φτώχεια γιατί δεν μπορεί ο φτωχός να φάει, αλλά γιατί ο πλούσιος δεν μπορεί να χορτάσει. Τώρα για ποιο ποδόσφαιρο μιλάμε, τρίχες χαιρετίσματα. Σε καλημερίζω, φίλε, στην Αθήνα. Καλημέρα στον επόμενο κύριο. Ναι. Πάμε. Έλα, ρε Κωστά. Καλώς τον. Έλα, ρε, καλημέρα, ρε. Είπαμε καλημέρα. Ποιος είμαι? Κάποιος νάρκισος, φαντάζομαι. Έλα, ρε, αντιραφίνα, το Αγνάντι, ο Αντώνης. Με θυμάσαι? Πώς δεν σε θυμάμαι. Τι κάνεις, καλά? Έχω καιρό να έρθω. Έχεις καιρό να έρθεις. Έλα καμιά βόλτα από κάτω. Η φίλη μου πήγε στη Σύρο. Το ξέρω, εντάξει. Δεν σ' άρεσε εκεί κάτω στη Ραφίνα? Πολύ ωραία ήταν η Ραφίνα. Ωραία, ωραία. Και Ραφίνα. Το. Και η. Πώς τη λένε την Αυτίνα, ρε. Στις Μαρίκες εκεί το. Στην παραλία. Παραλία Μαρίκες. Λοιπόν, ωραία, πολύ ωραία. Έλα να σου πω κάτι τώρα, ναι. Κωστά. Για τον ΠΑΟΚ, εγώ ΠΑΟΚ είμαι, ξέρεις. Και πολύ καλά κάνεις. Αλλά... Ο Βουλγαράκης τι κάνει απέναντι? Εγώ είμαι, ρε, ο Βουλγαράκης, ρε. Α, εσύ είσαι, είσαι και στο Ισιοπολείο και στο Εστιατόριο. Έλα, ρε, Βουλγαράκη. Τώρα σε πήρα χαμπάρι. Έλα. Κοίτα, πιστεύω ότι η ΑΕΚ το παίρνει δίκαια από τη στιγμή που πήρε και έκανε και υπερβάσεις. Έκανε δύο ανατροπές με τον Γαύρο. Μας κέρδισε και εμάς από αυτή την άποψη. Εμείς δεν κερδίσαμε κανένα πιο δύσκολο παιχνίδι. Ναι. Ήτανε πολύ καλή στα ντέρμπι, ναι. Ναι, ρε φίλε, έκανε υπερβάσεις. Και είχε και την Ευρώπη, τέλος πάντων. Ήθελα να πω για τον Χατζινάκο κάτι, αν επιτρέπετε. Να πεις. Εμένα προσωπικά μου αρέσουν οι απόψεις και αυτά, αλλά δεν το είδα σωστό να πει ότι δεν ξαναδίνω προγνωστικά, τύπου εκβιαστικά. Εμένα δεν μου ακούστηκε σωστό, που εγώ δεν παίζω και στοίχημα καν. Ναι. Δηλαδή ας περίμενε, άμα είναι τόσο καλός και αυτά, κάποιος θα του κάνει πρόταση, ρε παιδί μου. Φίλε, εγώ δούλεψα 5 χρόνια τζάμπα, σπορ του Βορρά, σκάν με λίγα λεφτά, site, might δεν υπήρχαν τότε. Μέχρι να πάρω τον πρώτο μου μισθό, χαμαλούκα έκανα, δεύτερη δουλειά, τρίτη δουλειά. Και άλλοι θέλουν σε 3 μήνες να πάρουν μισθό. Δεν γίνεται, δεν γίνεται. Και σε τι αυτό, και σε εντάξει, το μάζεψε, ναι. Όμως, γιατί είναι ξύπνιος. Και πιο ωραία θα ήταν. Γιατί θα δίνει τα προγνωστικά του. Έτσι κι αλλιώς παραούλα κάνετε, φιλαράκια είστε, από ό,τι έχω καταλάβει.
Ή τα τζορτανάκια κάτι... μου. Τα τζορτανάκια μου. Εντάξει. Και κάτι άλλο για το. Στο Λαϊκό Δικαστήριο. Μην βλέπεις ούτε σε παίρνω τηλέφωνο. Σε ακούω πολύ. Ναι. Στο Λαϊκό Δικαστήριο ο κύριος Εβδομηντάρης γιατί κρυβότανε. Γιατί είναι νάρκισος. Και επειδή είναι σαν αρχούδα, φοβάται. Φοβάται να. Είναι νάρκισος στα 70. Μου φάνηκε πολύ αστείο, δεν ξέρω. Περίεργο. Είναι ιδιαίτερη περίπτωση κι αυτός. Όχι, ωραίος. Είναι ωραίος τύπος, ωραία ελληνικά ξέρει. Ωραίος ρήτορας. Συγγνώμη, άμα ανέβω στην Τρίβλια τώρα που θα ανέβω για Πάσχα, γίνεται να έρθω σε καμιά εκπομπή, να σε πάρω τηλέφωνο πιο Πάσχα, δυστυχώς είναι αυτές οι προμογιορτές που δεν έχουμε εκπομπές. Κατάλαβες. Ναι. Όχι το Πάσχα. Προμογιορτές δεν τις γουστάρω καθόλου. Μου σπάνε τα νεύρα να πούμε, ναι. Κατάλαβες. Το ξέρω, ρε. Έλα σου πω για μετά τη βδομάδα του Πάσχα. Α, μετά εδώ θα είμαστε. Μεγάλη Δευτέρα. Πώς το λένε. Δευτέρα μετά του Πάσχα πάλι θα ρεύονται το αρνί τα βόδια να πούμε. Την Τρίτη θα έρθουν. Άλλο σε σκοτάω. Άμα σε πάρω τηλέφωνο να έρθω από την εκπομπή να κάτσω παρέα να σας δω, γίνεται. Βέβαια γίνεται, τι. Α, ωραία, εντάξει, αυτό. Βέβαια. Τα λέμε. Γεια χαρά. Χάρηκα πολύ που λέει, έλα, γεια. Πανηγυρική δικαίωση κόκκινου για Χατζινάκο. Είναι πονηρόθο κοντόθ. Γιάννης από Μέγαρα Παναθηναϊκός. Τι παίζουμε τώρα. Βγήκε η Γριά να μιλήσει για την αξιοπρέπεια του Άρη, όπου η ομάδα του επί εποχής Θεοδωρίδη έστειλε τον ποπό του στην Αθήνα για να επιβιώσει. Σωστό το μήνυμα. Ο 24χρονος από το Αραιόκαστρο μας στέλνει το μήνυμα 114, θα πρέπει να αλλάξει διατροφικές συνήθειες. Αυτό είναι λάθος που κάνεις. Τα ψάρια που πιάνουν στο Δερμαϊκό τα πουλάνε. Μου τα έλεγε ένας παππούς, λέει, ένα πρωί έρχονται κάτι εμπόροι σε συγκεκριμένα σημεία και όποιοι έχουν πιάσει τα πουλάνε, κεφαλόπουλα, γοφάρια. Και όπως καταλαβαίνεις, κάπου σε κάποια μέρη κάποιοι τρώνε φρέσκο ψάρι το ρώνεις. Βρωμερό από το Θερμαϊκό. Πόπο ρε φίλε, τι τρώμερο. Λοιπόν, όσο για τη δική σου αξιοπρέπεια ραπ, 837 λέει, δες το αβανταδόρικο ραδιόφωνο προς μια ομάδα που εργάζεσαι και κατάλαβε λέει. Τι να κάνω που δεν πιάνω άλλη συχνότητα. Τι να σε κάνω ρε φίλε, βρες άλλη συχνότητα, τι να σου κάνω. Δικαίωμά σου είναι, κάνει κριτική. Πάμε στις γραμμές, καλημέρα. Μάλιστα. Καλημέρα. Μόνος είσαι σήμερα, τι ναι, πού είναι μόνος σήμερα. Χατζινάκο στέλνει ημεροκάματο, δεν έρχεται η τζάμπα. Ο φίλος μας ο γιατρός. Ο φίλος μας ο γιατρός τσακώθηκε με τον Χατζινάκο, δεν πρόκειται να ξανάρθει. Λαϊκή απέτηση να ξαναγυρίσει ο γιατρός. Μη μου τους κάνεις και τρελαίνονται. Μη μου τους και κάνεις το και πρώτο τηλεφώνημα ραπ να είναι από εκείνη την κυριούλα ναι. Που είχε πάρει. Θυμάσαι τότε ένα βράδυ που είχε πάρει μια κυρία Εκτσού, νομίζω ήταν. Α, η κυρία Εκτσού, ναι, βέβαια. Μια έτσι. Πώς το λένε, μπρουτάλ κυρία. Ναι, μπράβο. Ναι. Νομίζω του άλλαξε όλη τη ζωή εκείνο το τηλεφώνημα, ρε φίλε. Δηλαδή. Άλλαξε πολύ από εκείνο το τηλεφώνημα και μετά άλλαξε ο πολύ. Γιατρός. Δεν ξέρω. Ναι. Τι έπαθε δηλαδή. Προς το χειρότερο, δεν ξέρω. Άλλαξε. Την επηρέασε τον ψυχισμό το τηλέφωνο ναι, της κυρίας. Ναι, πάρα πολύ. Έλα, έχει γούστο. Εσύ ευτύχες που την άφησες μισή ώρα την κυρία να μιλήσει. Τι να κάνω, είμαι ευγενικός άνθρωπος με τις κυρίες. Ήταν ωραίο το τηλεφώνημα. Ήμασταν όλοι έτοιμοι να πέσουμε για ύπνο και ξαφνικά όλοι. Εκείνη την ώρα σκοθήκαμε από τα κρεβάτια. Εγώ με τις κυρίες είμαι ευγενής και δεν έχω και δόλο. Ναι, ναι. Καλά. Οι άντρες είναι ευγενείς με τις κυρίες όταν θέλουν να κάνουν σεξ. Όταν δεν θέλουν να κάνουν σεξ δεν είναι καθόλου ευγενείς. Επιβάλλεται. Παίρνουν το μελωδικό, τη μελωδική φωνή του κόκκινου, κυρία μου σας παρακαλώ. Αφού θέλουν να την. Ναι. Άμα δουν ότι δεν. Χάνεται η ευγένεια. Εμένα μου τη σπάει αυτό τον άντρα. Είναι ευγενικός μόνο όταν θέλει να κάνει το σκοπό του. Αν δεν τον κάνει, τον κάνει και μετά. Δεν είναι ευγενικός. Είναι κοπρίτες οι άντρες. Κατάλαβες. Και ευκολοδιάβαστη να πούμε. Λοιπόν, από Βέρεια παίρνω. Ναι. Λοιπόν, να μιλήσω λίγο για τον αδικημένο τον ΠΑΟΚ. Ναι. Μπορώ. Μπορείς. Λοιπόν, αγωνιστικά. Ο ΠΑΟΚ σε έπεισε ρε Ραπτόπουλε με την ΑΕΚ. Όχι. Ούτε, ναι, νομίζω τον περισσότερο κόσμο εκτός από τους ΠΑΟΚτίδες δεν τον έπεισε. Την ΑΕΚ που έπαιξε και Ευρώπη, ήταν και κουρασμένη, είχε απώλειες, απουσίες, δεν έδειξε κάτι. Δεν με έπεισε, όχι, δεν με έπεισε. Εγώ πίστευα. Παρατάρτα το μάτι το πήρε. Ναι, για μένα ναι, αν και είμαι ΑΕΚ, ας το μετρούσε το γκολ, δεν με νοιάζει, ας το μετρούσε. Δεν χρειαζόταν να γίνει τόση μανούρα. Ναι. Τέλος πάντων. Πριν όλο το μήνα λέγανε άντε να έρθει η ΑΕΚ και να τους δείξουμε και να τους κάνουμε και να τους ράνουμε. Ναι. Και δεν απέδειξαν τίποτα το. Ο Πέλκας πού ήτανε. Έπαιζε. Ο Πέλκας.
Ναι. Εντάξει, τον πήρε ο Σιμώες και τον, τον εξαφάνισε. Ναι. Η μισή ομάδα πήρε ο Σιμώες. Ναι. Τέλος πάντων, θα έχω να πω ένα, ότι ο ΠΑΟΚ όταν άρχισαν τα δύσκολα τα παιχνίδια, δεν απέδειξε ραπτόπουλε το σίδερο, το μέταλλο που έδειξε η ΑΕΚ. Ναι. Εγώ αυτό που μιλάμε και με άλλους με ουδέτερους, σε αυτό το συμπέρασμα έχουμε καταλήξει. Περιμέναμε πώς και πώς να δούμε τα δύσκολα μάτς του ΠΑΟΚ και έδειξε ότι εκεί δεν, ότι κλάνει η ομάδα. Κατάλαβες. Το κατάλαβα, φίλε. Ναι. Και εμένα δεν μ' άρεσε. Όντως. Όντως. Ναι, δεν ήταν ο ΠΑΟΚ αυτό που έπρεπε να δείξει. Γιατί λέγαν θέλουμε να αποδείξουμε στην ΑΕΚ, είναι μπροστά. Και να σου πω και το άλλο. Πες ότι ήταν ο ΠΑΟΚ μπροστά δύο πόντους και έπαιζε μέσα στο ΆΚΑ. Ναι. Πώς θα το περίμενες το μάτι. Θα τον άφηνε πιστεύεις η ΑΕΚ έτσι να αντιγλιτώσει. Πάμε επόμενη γραμμή. Έγινε κάτι. Έλα, φίλε. Εγώ είμαι. Εσείς. Έλα, ραπ. Βγάλε το κόλπο να πούμε. Τώρα είμαι καλά. Καλά, ναι. Για πες, ο γιατρός γιατί δεν έρχεται. Και τι είμαι, εγώ εγκόμενο του γιατρού, δεν θέλει να έρθει ο άνθρωπος. Δεν θέλει να έρθει. Κακός. Ήταν ο μόνος ανιδιοτελής εκεί μέσα. Ψέματα και ο Στεφανάκος. Ήταν ανιδιοτελής, δεν είχε ανάγκη, το έκανε από χόμπι, είχε γνώσεις στο παιδί, είχε επίπεδο. Έλλειμμα. Ξεχώρισες λοιπόν τον Στέφανο και τον γιατρό. Ναι, είναι και οι δύο καλά παιδιά, ιδιωτελείς και έχουν επίπεδο καθένας τον τρόπο του. Άλλους, γιατί ο Στέφανος μοιάζει με σένα στον τρόπο που διαχειρίζεται το επίπεδο του. Οι άλλοι είναι ανιδιωτελείς, μάλλον είναι ιδιωτελείς. Ναι, όχι, υπάρχει μια ιδιωτέλεια, μια πονηριά ρε παιδί μου. Αυτό το κάνουν επειδή γουστάρουνε. Όταν το κάνει κάποιος από χόμπι, ναι, ή το θέλει με την ψυχούλα του, γι' αυτό και ο γιατρός σταμάτησε. Γιατί δεν είχε κανένα συμφέρον, κατάλαβες. Επικράθηκε απ' ένα, δύο, τρία, δεν το άρεσε, έφυγε. Ναι. Αλλά κακός για μένα, γιατί επέμενε αρκετά. Τέλος πάντων, έπρεπε να υποστηριχτεί καλύτερα. Δεν έπρεπε να τον Όχι, εσύ καλά να πάθεις. Προωθείς κόσμο, δείπνο για τον γιατρό και το. Τι καλός και κτίθεσαι εσύ ο ίδιος. Και δεν μιλάω τώρα μόνο για τον Χατζηνάκο. Σου πω τώρα. Λοιπόν, άκου τώρα τι γίνεται. Λες εσύ, μείον 3, όχι μείον 7, όχι μείον 13. Έτσι. Ναι. Πώς είναι δυνατόν να κάνετε προβλέψεις, να κάνουμε, όταν δεν ξέρουμε τους νόμους. Τέτοια ανημερωσιά από το ραδιοφωνικό κόσμο και το δημοσιογραφικό δεν υπάρχει. Για κάνει κριτική. Και εκεί βέβαια δεν υποχρεούσε να κάθεσαι να. Έχεις πως τόσα να κάνεις, έτσι δεν μπορεί να ασχολείσαι, ωραία. Ναι, πες. Εδώ σε θέλω. Μου μοστράρει ο Θωμαίδη, μου μοστράρεται εκεί πέρα, που αντί να κάνει προβλέψεις έολες και άλλα ντάλα, και όλο να αποτυχαίνει αλλά και να πετύχει το ίδιο πράγμα ήταν, στην τύχη θα ήταν. Ναι. Έπρεπε, αφού τόσο είναι καλός δικαστικός αυτός, να το βάλω και τον πείτε. Τι λέει ο νόμος, τι μπορεί, τι βλέπεις, να πω εγώ λίγα πράγματα που μελέτησα, αλλά όχι και τόσο καλά. Δηλαδή, εκεί τον θέλω το Θωμαίδη. Όχι να μου κάνει προβλέψεις έολες και να πω μπράβο ή όχι. Να μου πει, ξέρεις, ο νόμος λέει αυτό, παιδιά. Ναι. Λοιπόν, για να πάρει ο ΠΑΟΚ, αν ο ΠΑΟΚ τιμωρηθεί. Ο Θωμαίδης. Ναι. Δεν είναι παίξε γέλασε, να πούμε. Γιατί, εγώ βλέπω μόνο παίξε γέλασε τον είδα. Με αυτά, με τις προβλέψεις που κάνει και τον τρόπο που διαχειρίζει το θέμα. Δεν είδα εγώ τίποτα καλό. Γιατί σου γουστάρω έναν ωραίο δημοσιογράφο σε αυτό το θέμα να πει ο νόμος λέει αυτό, το βλέπετε. Και στο ίντερνετ μπορούμε να βρούμε τους νόμους. Υπάρχουν. Αυτό περιμένουμε. Σε άλλη περίπτωση προβληματίζετε μόνοι σας εάν η απόφαση είναι επηρεασμένη ή όχι. Ναι. Να τα βάλουμε κάτω λίγο ενδιαφέρουσα κανένα ή να μην τα πω. Πες τα. Δεν ξέρω, υπάρχει ενδιαφέρον. Πες τα. Το μείον 3, μείον 7, μείον 23 δεν γίνεται. Το μείον 3 πρέπει κάπου να βασίζεται το μείον 13. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ κανονικά, διότι σε διαφορετική περίπτωση θα έχουμε σκάνδαλο, ναι, δεν μπορεί να πάρει μείον. Δηλαδή η τιμωρία. Θα δούμε τώρα ποιος θα πάρει το μάτς, είναι άλλο θέμα. Ναι. Ποιος κερδίζει το παιχνίδι. Το να πάρει μείον είναι σκάνδαλο, διότι το μείον το παίρνεις μόνο σε περίπτωση απειλής. Ναι. Έχουμε δύο ειδών απειλές που υποτίθεται έγιναν. Η μία ήταν του Μίχελς στον διαιτητή, ναι, ο οποίος του είπε είσαι τελειωμένος και ο διαιτητής ο ίδιος έγραψε όχι, δεν το θεωρώ απειλή αυτό που μου είπε ο Μίχελς, άρα δεν έχουμε απειλή.
Και έχουμε δεύτερο την εισβολή του... Ναι, ναι. Του Ιβάν, ο οποίος δεν απείλησε κανένα και όλοι το παραδέχτηκαν και όλοι το είδαν, αλλά και οι ίδιοι παραδέχτηκαν ότι δεν απείλησε κανένα, αλλά μπήκε με ένα νόμιμο όπλο, το οποίο ναι, εκεί ήταν η ατυχία, πιθανό να τρομοκρατήσει κάποιον ενώ δεν απείλησε. Ναι. Δηλαδή όταν εγώ μπω στο σπίτι σου, ναι, με το όπλο στην τσέπη, ναι, μπορώ να μην σου πω θα σε σκοτώσω, ναι, αλλά εσύ μόνο που το βλέπεις φοβάσαι, σωστά. Βέβαια. Εκεί είναι το ευαίσθητο σημείο. Στο μάτι τα λουνού να πούμε, ναι. Εκεί είναι. Άρα λοιπόν, το ότι δεν απείλησε δεν απείλησε είναι αποδεδειγμένο. Άρα δεν μπορεί να πάρει μείον. Θα τιμωρηθεί ο Σαββίδης που μπήκε μέσα, δεν ξέρω τι. Εκεί προβλέπω ότι. Αν πάρει μείον, δηλαδή τι θα γίνει. Αν πάρει μείον είναι σκάνδαλο, είναι σκάνδαλο, δηλαδή επιρροή. Ναι. Το θέμα είναι ποιο θα πάρει το μάτι τώρα. Διότι και το μάτι να πάρει ΑΕΚ πάλι χάνουν το πρωτάθλημα και τη στρόφο, έτσι. Ναι. Αν το κερδίσουμε εμεί. Μείον ο ΠΟΚ δεν επιτρέπεται να πάρει. Είναι σκάνδαλο, δεν υπάρχει πιθανό γραμμένο. Μόνο σε περίπτωση απειλή. Η απειλή διαγράφηκε. Το συμφωνήσαμε αυτό. Ούτε απείλησε ο Ιβάν, ούτε ο Μίχελ που τον παραδέχτηκε ο διαιτητή. Όχι, δεν απειλήθηκε. Δεν το θεωρώ απειλή, λέει ο διαιτητή. Αλλά όντω μπορεί να τρομοκρατήθηκε ο έκτη. Ναι. Βλέποντα τον πιστόλι. Εκεί ναι, 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 το επίμαχο πονηρό, πονηρό σημείο. Όλο το παιχνίδι λοιπόν παίζεται. Εκείνη που στριμώχνεται και είναι το δύσκολο, δύσκολο, δύσκολο. Είτε λοιπόν ο ΠΟΚ θα χάσει το παιχνίδι στα χαρτιά με 3-0 χωρίς μείον 3, α, γιατί τρομοκρατήθηκε η ΑΕΚ, είτε θα αποδειχτεί ότι η ΑΕΚ δεν τρομοκρατήθηκε, ναι, έκανε, ναι, ναι, θέατρο, ναι, και θα φάει καμιά μείον 10, λέει ο κανονισμός. Έως μείον 10. Ναι. Εσύ αύριο το πρωί. Πρόσεξε τώρα τι γίνεται. Ναι. Πού είναι το επίμαχο σημείο για να κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Ναι. Και εκείνο το δύσκολο του δευτού. Σου λέει να δώσω το ματσάκι μόνο στην ΑΕΚ και να τελειώνουμε, ή θα το δώσω μείον 10. Το θέμα είναι ότι αν σφύριξε ο Κομίνης, ναι, να πάνε πάνω, κατευθείαν είναι μείον 10 η ΑΕΚ. Όμως δεν το ξεκαθάρισε. Εκεί είναι τι θα δείξει το βίντεο. Επίσης είπες κάτι που το θεωρώ πολύ λάθος. Και θεωρώ λάθος ο δικαστή αν δώσει βάση στα λεγόμενα του Κομίνη. Κανονικά εγώ αν ήμουν δικαστής, τον Κομίνη είτε έλεγε υπέρ του ΠΑΟΚ είτε υπέρ της ΑΕΚ, κάποια ήταν υπέρ, κάποια κατά, θα τον διέγραφα από μάρτυρα. Και ξέρεις γιατί. Γιατί αποδείχθηκε αξιόπιστος και ψεύτης. Ναι. Αυτό το ότι είναι αναξιόπιστος φαίνεται από το βίντεο. Κανονικά τον καλούσα εγώ σαν εισαγγελέας αυτό κλειδωραθεί ότι είσαι ψεύτης, είσαι ψευδομάρτυρας, θέλω να σε δικάσω. Το βίντεο το αποδεικνύει αυτό ξεκάθαρα, συμφωνείς. Είπε, λέει ότι ακύρωσε τον κόλλο. Εσύ τώρα γίνεται, τι περιμένεις αύριο να ακούσεις. Λοιπόν, εγώ σου λέω το σωστό ποιο είναι. Το σωστό λοιπόν είναι, σωστό, αν θέλει ο κόσμος να ακούσει κάποιο σωστό είναι. Είτε ο ΠΑΟΚ να κερδίσει το μάτς και να πάρει ΑΕΚ μείον δεν ξέρω μέχρι πόσα, είτε να χάσει ο ΠΑΟΚ το μάτς και να μην πάρει καθόλου μείον. Αλλά εκεί πάνω πρέπει να στηρίξει ο δικαστής γιατί έχασε το μάτς ο ΠΑΟΚ. Διότι τρομοκρατήθηκε η ΑΕΚ και ο διαιτητής δεν σφύριξε να έρθει κανείς επάνω και ούτε αποδείχθηκε από τα βίντεο ότι σφύριξε ή ότι έκαναν πλάκα. Έλα όμως που υπάρχει και του Κονέ η μαρτυρία, η οποία λέει, εμείς λέγαμε το διαιτητή, αν μας έλεγε θα βγαίναμε αν ήταν ένα 0. Αν ήταν 0-0, είναι πολύ δύσκολη θέση του διαιτητή. Ο Κονέ δικαιώνει όλους εμάς που λέμε ότι η ΑΕΚ δεν βγήκε όχι για το όπλο, αλλά για το 1-0. Καλά, αυτό είναι το, λέει το ειδικό, είναι το δικαστικά. Όλος, ο τελευταίος το ξέρει αυτό. Σιγάρι, μη φοβήθηκαν. Το κάνανε για το 1-0. Άλλο αυτό, λέμε, ο δικαστής είναι υποχρεωμένος να κάνει. Και ο δικαστής το ξέρει ότι ο ΠΑΟΚ έχει δίκιο. Όμως πρέπει να το στηρίξει. Εάν λοιπόν σφύριξε τη λήξη ο διαιτητής και αποδειχτεί από τα βίντεο τα εσωτερικά που τα ανοίξανε, ωραία. Τότε καθάρισε ΑΕΚ. Τελειώσαμε γιατί σφίριξε το έτσι και δεν βγήκε. Αν όμως δεν αποδειχτεί, εκεί την έχει δύσκολο ο ΠΑΟΚ γιατί για να δικαιωθεί ο ΠΑΟΚ πρέπει να στηριχτεί ο δικαστής μόνο στη μαρτυρία του Κονέ. Του βίντεο και του Χιμένεθ που κατέκανε. Που Κονέ είπε ότι περιμέναμε θα μας πει ο διαιτητής πώς θα είναι το σκορ. Το είπε μόνος του. Σε γενικές γραμμές ήταν σκάνδαλο, κανονικά πρέπει να τιμωρηθεί ΑΕΚ. Και ο ΠΑΟΚ να κατοκυρωθεί, ναι, να. Όπως ήταν σκάνδαλο η απόφαση που βγήκε να χάσει το μάτς τον Ολυμπιακό, πρόσεξε το, όλος ο κόσμος ξέρει ότι κάναν και οι δύο θέατρο. Ήταν προφανέστατο. Δεν είναι περίπτωση η Ήβιτς το περνάς για το ίδιο που του ήρθε μεταλλικό κουτί στο κεφάλι, άφησε τον γιατρό να τον εξετάσει και χίλια δυο άλλα. Επίσης, δεν μπορεί, μην ξαναπείτε, ο διαιτητής όμως λέει αυτό. Ο διαιτητής δεν υπάρχει σαν μάρτυρας. Εγώ που είμαι σαν δικαστής, όταν αποδεικνύεται το βίντεο που λέει ψέματα ότι κατοκύρωσε ή όχι τον γκολ, θα το θεωρήσω αξιόπιστο. Το λιγότερο που έχω να κάνω τον καλούσε για ψευδομάρτυρα. Θα δούμε.
Δεν ξέρω. Πάντως, ναι, πάντως το ότι δεν βγήκε η απόφαση μέχρι σήμερα. Πολύ δύσκολο. Εγώ σου πω τι έκανα. Να σου πω, υπάρχει ένα άλλο δρόμο που δεν ξέρω αν στέκει δικαστικά. Αλλά δεν το θέλουμε να δει σωστό να μα τα λέει. Εγώ αν ήμουν δικαστή και τα έλεγα, παιδιά. Το μάτς είναι. Λοιπόν, το μάτς παραμένουν 7 λεπτά. Τραβείτε, παίξτε τα υπόλοιπα. Με ποιο σκορ. Είναι 1-0 υπέρ του ΠΑΟΚ, αυτό που διαιτητή ότι ήταν. Παίξτε τα υπόλοιπα λεπτά. Γιατί δεν βγάζει απόφαση. Γιατί λόγω αμφιβολιών, διότι μαρτυρίες δεν επαρκούν. Δεν υπάρχει το λόγο αμφιβολιών. Αφού λοιπόν δεν μπορώ να ξέρω υπέρ ποιου και τι έγινε, διότι έχω και από τις δύο πλευρές στοιχεία, εγώ προσωπικά δεν γνωρίζω, έχω αμφιβολίες, βγείτε παίξτε το υπόλοιπο, μένω με δεν υπέρ του ΠΑΟΚ. Αφού ήταν εκατοκυρωμένο γκολ, έτσι. Φύγε, κούρασες. Αυτά. Κλοπ δικηγόρος, μεγάλε ραπ, καλή εκπομπή. Πες Χατζινάκο να δώσει προγνωστικά μπάσκετ να παίξουν στην ΠΑΕ και πάρουν αδειοδότηση. Στην ΠΑΕ Άρης εννοεί. Πάμε κόσμο, ναι. Καλή σου μέρα, Κωστή μου. Καλό σου, κύριε Κοσκούλικο. Εσύ ξεκίνησες μια ήρεμη εκπομπή μόνος. Φώναζε, ρε Βασίλη, φώναζε. Ήθελες να ασχοληθείς με τον αγαπημένο σου συμπαθή πολιτικό. Ναι. Αλλά τελικά, όπως είπες και κάπου στην αρχή, λίγο που σ' άκουσα, γιατί μετά δεν μπορούσα να ακούσω τη συνέχεια της εκπομπής με τις τηλεφωνικές παρεμβάσεις. Φώναζε, ρε Βασίλη. Ότι πιο... ναι. Βάλε το αυτί σου πιο κοντά εκεί πέρα, ναι. Που έχεις το μικρόφωνο για να μ' ακούς. Πάνε Βασίλη, πάμε, ναι. Ναι, άντε, ναι. Πάρ' το, λοιπόν. Ναι. Ναι. Λοιπόν, ότι τελικά ο Τσακαλώτος αντί να φάει ξύλο κατά μνημόνια, θα φάει ξύλο κατά τον Ολυμπιακό. Ναι. Αυτό. Ωραία. Ναι. Λοιπόν, πάνε... και πάνω σε αυτό, ναι. Που ανέφερες, ναι. Θέλω να σου βάλω ένα ερώτημα. Ναι. Ανάμεσα από όλες τις λαοφιλείς ομάδες. Ναι. Λοιπόν, είτε είναι στην Α' Εθνική, είτε είναι στη Β' Εθνική, είτε κινδυνεύουν να πέσουν στη Β' Εθνική. Ποια ομάδα κινδυνεύει πραγματικά αν εφαρμοστεί το Brexit στο ποδόσφαιρο? Ο Παναθηναϊκός. Αν εφαρμοστεί το Brexit στο ποδόσφαιρο, κινδυνεύει ο Παναθηναϊκός. Ποιος θα κινδυνεύσει? Εσύ, το Brexit είναι για να μην πέσει καμιά ομάδα στην Ευρώπη. Ο ΠΑΟΚ. Πολύ ωραία. Λοιπόν... γιατί ο Ολυμπιακός όλα αυτά τα χρόνια έχει μαζέψει ένα σεβαστό ποσό χρημάτων, δεν έχει ανοίγματα, δεν χρωστάει χιλιαδιό άλλα πράγματα, μπορεί να εμφανιστεί και κάποιος εν δυνάμει για τη θέση του Μαρινάκη. Ο Παναθηναϊκός είναι σε δυσμενή οικονομική κατάσταση, οπότε δεν κοιτάει την Ευρώπη για να βελτιώσει την αγωνιστική του εικόνα. Ναι. Η ΑΕΚ είναι καθαρή οικονομικά, είτε υπάρχει Brexit είτε δεν υπάρχει Brexit, ουσιαστικά θα κάνει το γήπεδό της. Και ούτε κρύο ούτε ζέστη για τον φίλο του τον Μελισανίδη που τον λες και τσιμπούναρα, θα πει ότι και χωρίς Ευρώπη μπορώ να συνεχίσω το πλάνο της εξυγίανσης, ναι. Και να παίξω στην Αγία Σοφιά. Λοιπόν, ποιες άλλες λαοφιλείς ομάδες θες να βάλεις μέσα? Άρη, Ηρακλή, χιλιαδιό, άλλες υπόλοιπες ομάδες είτε παίξουν Ευρώπη είτε όχι, δεν αλλάζει κάτι στην καθημερινότητά τους. Ναι. Και έχεις έναν ΠΑΟΚ ο οποίος έχει δώσει κουασάν. Έχει έναν άνθρωπο της δικιάς του αποδοχής στο Προεδρείο της ΕΠΟ. Της ΕΠΟ, ναι. Λοιπόν, και να γραφτεί ένα ενδυνάμει Brexit για το ελληνικό ποδόσφαιρο σε μια τέτοια κατάσταση. Ναι. Αυτό δεν είναι πιο επώδυνη τιμωρία από το μείον 3 της ΑΕΚ ή τον αποκλεισμό της εισόδου? Ξοδεύοντας τόσα λεφτά, ναι, φυσικά. Ξοδεύοντας τόσα λεφτά, ναι, σωστά. Έτσι. Οπότε... αν ήθελε κάποιος πραγματικά να διώξει το Σαββίδι, ναι. Τι θα κυνηγούσε? Την αγωνιστική τιμωρία του ΠΑΟΚ, την τιμωρία του φυσικού προσώπου από έξοδο από αγωνιστικούς χώρους ή ένα ενδεχόμενο Brexit το οποίο έρχεται με τις επιταγές της FIFA και της UEFA? Ναι. Όταν να πάρουμε και τη γνώμη του ΠΑΟΚ, για όλα φταίει ο Θοδωρίδης, ο ιός, ο οποίος είναι μέσα στην UEFA. Ναι. Λοιπόν, σε αυτό δεν ασχολήθηκε κανείς, ούτε φυσικά έγραψε κανείς τίποτα, ούτε ανέφερε κανείς κάτι σε ραδιόφωνο, ούτε σε γραπτό λόγο. Το Τσίπρα πώς τον είδε σήμερα, ανέμακτος. Ο Τσίπρας. Ναι. Θα σου πω κάτι. Ναι. Σ' αρέσει να παίζεις ξύλο στο συμπληρωματικό εκεί πέρα που πιέζεις και ασχολείσαι στο γυμναστήριο. Ωραία προπονητή. Ωραία. Ναι. Μπράβο. Άμα σου φέρουν έναν άνθρωπο, ο οποίος έχει αυτή την πάθηση που δεν καταλαβαίνει τον πόνο. Ναι. Εσύ, όσο και να τον βαράς κάποια στιγμή, θα κουραστείς? Θα πέσω κάτω ξερός από την κούραση, σε δύο λεπτά.
Μπράβο. Ναι. Ο άλλος μπορεί να έχει σπασμένα χέρια, σπασμένα πόδια. Μη δεν νιώθει. Πλευρά, δεν νιώθει. Και να μην νιώθει. Δεν νιώθει. Αυτοί που βγάλαν τον Τζίπρα δύο φορές πρωθυπουργού έτσι τον καταλήξαμε. Δεν νιώθει. Δεν νιώθει. Δεν νιώθει. Λοιπόν, την καλημέρα μου. Δεν νιώθει. Δεν νιώθει. Μπράβο, σχολεία, σε παρακαλώ. Ο ΠΑΟΚ θα θυσιαστεί από την ΕΠΟ για να δικατευνάσει η FIFA. Δεύτερον, σχολείασε ότι ο Σαββίδης είναι ο μόνος πρόεδρος στον πλανήτη που μπήκε να πάρει την ομάδα του μέσα στο γήπεδο 30.000 κόσμο. Original Σαλόνικα. Ναι, Κώστα, λέει ο άλλος. Καλός ο Κατζινάκος, αλλά την είδε και πολύ γρήγορα. Καλός τα προγνωστικά, αλλά πηγαίναμε ταμείο όσο το είχαν και. Τι λέει, και ο Ρίν σε αυτόν. Δεν, μπορείς... Δεν καταλαβαίνω, φίλε, το μήνυμά σου. Πάμε στον κόσμο, ναι. Πιο ευανάγνωστα τα μηνύματά σας. Να έχουν μια ουσία, να καταλαβαίνουμε τι γράφετε. Έλα, φίλε. Έλα, εγώ είμαι. Ναι, φίλε, εσύ. Από Γερμανία πάνω, από Μόναχο, ο Χρήστος είμαι. Γεια σου, Χρήστο. Λοιπόν, πήρε τηλέφωνο μόνο και μόνο γιατί θέλω να απαντήσω λίγο στους αετσίδες, λίγο στους φίλους μας αυτούς. Ναι. Που αρχίζουν τώρα την κλάψα πάλι για τον ΠΑΟΚ και για τον ΠΑΟΚ. Έχουν βγάλει χολή για τον ΠΑΟΚ, τέλος πάντων. Θέλω να πω. Αντίπαλοι είναι, τι χολή να βγάλουν. Βγάζουν χολή γιατί αρχίζουν και κλαίνε, ξέρω εγώ, μην χάσουν το πρωτάθλημα, κάτι τέτοιο μου. Κάτι τέτοιο μου. Δεν νομίζω να κλαίνε, αύριο εσύ θα κλαίνε. Εγώ δεν θα κλαίω αύριο. Εγώ ούτε κρύο ούτε ζέστη με κάνει. Τέλος πάντων, θέλω να πω τα εξής. Πώς θα σε κάνει κρύο και θα σε κάνει ζέστη, δηλαδή. Κοίταξε να δεις, εγώ είμαι ματημένος να παίρνω το πρωτάθλημα στο χορτάρι. Ούτε στα χαρτιά, ούτε με δικαστήρια. Πόσα πρωταθλήματα πήρε, δηλαδή. Θα παίρνω στα δικαστήρια και στα χαρτιά. Είναι ματημένοι έτσι κι αλλιώς. Και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός και τα χρόνια όλα. Εγώ δεν έχω πάρει κανέναν, δεν έχω κάνει κανέναν, δεν έχω αδικήσει κανέναν. Από εκεί και πέρα, ας κάνουν ό,τι θέλουν. Είτε τιμωρηθώ είτε όχι, ο ΠΑΟΚ θα είμαι, ΠΑΟΚ θα είμαι μια ζωή και θα μάθω να παίζω χορτάρι και όχι στα δικαστήρια. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ναι. Σύμφωνοι μέχρι εδώ. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, βγήκα μερικέ εκτίμησει και λένε για τα ντέρμπι, πήρε η ΑΕΚ τον Ολυμπιακό μέσα έξω και τα ντέρμπι και τα ντέρμπι και μα έχουν κουράσει με τα ντέρμπι. Έτσι είπανε, λοιπόν, ναι. Βέβαια. Δεν χάσανε ντέρμπι. Έχει 16 ομάδε. Μάλιστα. Η Super League έχει 16 ομάδε. Έχει. Είναι 32 αγώνε. Είναι. Όχι, 30. Αν βγάλουν τα ντέρμπι, μένουν 28 ομάδε. 28 παιχνίδια. Όχι, πιο λίγα. Γιατί πιο λίγα, κάτσε. Όταν έχω 32, βγάλε τα δύο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό. Ολυμπιακό. ΑΕΚ, Παναθηναϊκό. 25-24, ναι. 26, ναι. Λοιπόν, αν πάρω εγώ τα 26 παιχνίδια, είναι 78 πόντι. Πάρτα. 26 επιτρία, είναι 78. Ναι, πάρτα. Λοιπόν, είναι 78. Καταντεύω ότι βγάλω. Λοιπόν, βγαίνω πρωταθλητής. Τι να το κάνω εγώ που Ιάκ πήρε τον Ολυμπιακό μέσα έξω και μου χάνει από τον Ατρόμητο και μου χάνει από το Λιβαδιακό και μου χάνει από τη Λάρισα και με χάνει από τις μικρές ομάδες. Αυτό να μάθουν οι εξέλιξεις να μιλάνε. Γιατί εσύ τα μικρά μάτς τα πήρες εσύ δηλαδή. Στην Τρίπολη το πήρες, στη Λάρισα το πήρες. Τι πήρε, δε στα Γιάννη να πήγες που ανοίξαν τα πόδια, τα Γιάννη, τον Ατρόμητο. Τώρα εδώ και έγινε ένας καυγάς, ναι. Χαμός και έγινε αυτό που έγινε, τέλος πάντων. Ποια μάτς πήρες μωρέ εσύ τώρα, εγώ, τα μικρά μάτς ποια πήρες, ποια πήρες τα μικρά μάτς. Τον Ατρόμητο πήρες, τα Γιάννη να πήρες. Ποια μάτς έχω χάσει. Στην Τρίπολη το πήρες. Εκτός από την αρχή με τον προπονητή που είχαμε λάβει. Στη Λεβαδιά το πήρες, στον Απόλλωνα το πήρες. Τι πήρες εσύ. Μετά στην αρχή, σούπα, αν είχα σωστό προπονητή από την αρχή, αυτά τα μάτια δεν θα τα είχανα. Πολλά θέλω να πω ότι. Τα άλλα μάτια τα πήρε ο προπονητής για ο πρόεδρος. Όποιος και τα πήρε, τα πήρε. Α, δεν είναι αυτό απάντηση. Κάτσε ρε φίλε μου, γιατί, δηλαδή δεν μετράει νίκη, δηλαδή, ποιος το πήρε, ο πρόεδρος δεν είναι, τον γκολ δεν μέτρησε. Δεν ήρθαν οι τρεις βαθμοί. Άλλο σου λέω, ωραία, δεν με καταλαβαίνεις ή δεν θες να με καταλάβεις. Στα Γιάννενα τον πήρε ο προπονητής ή ο πρόεδρος το μάτς. Ποιο. Ποιο λέει. Στα Γιάννενα λέω, στα Γιάννενα, το μάτς το πήρε ο προπονητής ή ο πρόεδρος. Ο πρόεδρος. Με τον Ατρόμητο τα μάτς ποιος τα πήρε, ο προπονητής ή ο πρόεδρος. Ο πρόεδρος, φίλε μου, αυτό που λέει, πού είναι εκεί, αν είχε στον ΠΑΟΚ, πού είναι εκεί δηλαδή. Είχε άλλη ομάδα και δεν το ξέρω. Θέλω να σου πω ότι τα μικρά μάτς κάποια τα πήρε ο πρόεδρος. Στη Λεβαδιά που δεν το πήρε, δεν το πήρε. Σωστά. Θέλω να. Θα χάνες κιόλα. Με τον Απόλλωνα δεν το πήρε. Στην Τρίπολη δεν το πήρε. Η άποψή μου είναι ότι ναι. Όταν παίρνει όλα τα μικρά τα μάτς και τα ντέρμπι ό,τι βγάλει, φυσικά να βγάλει το καλύτερο, δηλαδή πάντα θα είσαι πρωταθλητής. Δηλαδή είναι, όλα τα μικρά τα μάτς είναι 78 πόντι. Αν τα δει αυτά,
αυτά να τα πάρει όλα τα μάτς, τα ντέρμπι, ό,τι βγάζει. Μη με μιλάς με άντρε, φίλε, δεν μπορείς να τα πάρεις ούτε αυτά. Ναι, θέλω να σου πω ότι αυτό είναι ο στόχος, δηλαδή πάντα αυτό είναι ο στόχος. Τώρα τα ντέρμπι που με λένε οι αξίδες πήραν τον Ολυμπιακό και πήραν τον Ολυμπιακό μέσα έξω και χάσανε από εκείνους, και το κάνω γαμπάρο τον Ολυμπιακό και χάσω από την Ξάντη. Πέρσι προπέρσι ο Πάου κέρδισε τον Ολυμπιακό και πήγε, έφαγε πέντε από την Ξάντη. Δηλαδή δεν το κάνω αυτό. Είναι καλό. Πού καταλήγουμε. Πού καταλήγουμε ότι, ναι. Ότι ο Πάου και να έχει την αγωγή. Είτε έτσι είτε αλλιώς. Εμείς είμαστε πρωταθλητές ούτε έτσι κι αλλιώς. Και δεύτερον. Από πού είσαι πρωταθλητής, δηλαδή. Από λίγο. Τι πρωταθλητής, αύριο βγαίνει ο Καποδίστριας και σε ρημάζει να πούμε. Δεύτερον, θέλω να πω λίγο στους φίλους μου αεξίδες να βλέπουν λίγο καλά, αν γνωρίζουν αυτοί που γνωρίζουν από μπάλα, να βλέπουν λίγο καλά τη φάση του γκολ. Γιατί όταν βλέπεις τη φάση του γκολ, όταν τη βλέπουμε σε εκείνη τη φάση, φυσικά επηρεάζει ο Μαουρίσιο. Αλλά όταν βλέπεις τη φάση κανονικά, ότι ο Μαουρίσιο καλύπτεται από τον Αϊτσί, ποιος ήταν εκείνος ο. Πώς καλύπτεται. Στην άκρη της. Πώς καλύπτεται. Κονέτ, από πού καλύπτεται. Πώς καλύπτεται. Τον καλύπτει κανονικά. Δείτε τη φάση κανονικά και τον καλύπτει με την κάμερα. Αφού φέρεται από την κάμερα, δεν τον καλύπτει. Πώς τον καλύπτει. Πάλι του Βαρέλα, ακριβώς καλύπτεται ο Μαουρίσιο. Εδώ αφού δεν καλύπτεται. Αφήστε τώρα τα παλαβά αυτά που κάνετε και λέτε και λένε. Πώς ρε φίλε, αφού δεν τον καλύπτει, αφού είναι πιο μπροστά, πώς θα το κάνουμε τώρα, θα βγάλουμε. Πώς είναι πιο καλή, αφού δείχνει, έχω και το έχω και βίντεο και το έχω και γραμμή και είναι ακριβώς στην ίδια ευθεία. Πώς δεν τον καλύπτει. Αφού είναι offside, ρε φίλε, πώς τον καλύπτει. Εντάξει, είναι offside. Ρε φίλε, άμα φας τέτοιο γκολ εσύ. Τίτλου. Θα πεις είναι γκολ. Αν φας τέτοιο γκολ εσύ, αν το έτρωγες αυτό εσύ. Τι θα έλεγες. Ναι. Τον καλύπτει θα έλεγες. Κοίταξε, αν το έτρωγε εγώ αυτό το γκολ. Ναι. Έτσι, αυτό ήθελα να πω τώρα. Αν ήταν το μάτι. Αν το έτρωγες και μέτραγε, τι θα έλεγες. Αν το έτρωγε και μέτραγε, τι μπορώ να κάνω. Τι θα έλεγες τότε να κάνει. Τι θα έλεγες. Εντάξει, αδικία θα έλεγα. Άρα δίνεις δίκιο τους αεξίδες τώρα. Και αυτοί αδικία θα πούνε, άμα το τρώγανε. Ο καθένας του λέει την πάρτη του, από την δικιά του ομάδα. Εμένα δεν με νοιάζει όμως ο δικός σου πισινός, εμένα με νοιάζει η αλήθεια. Ποια είναι η αλήθεια. Τέλος πάντων, αυτός ο κύριος που είπε τώρα εδώ, που βγήκε πιο μπροστά και είπε για τα αυτά, για τις αποφάσεις και αυτά, πιστεύω έχει πολύ μεγάλο δίκιο. Ναι, αυτό ναι. Πιστεύω ότι η αλήθεια θα βγει μετά, αύριο. Και αυτά που λες εσύ τώρα, ξέρω εγώ, μείον 3 και μείον 13. Μπορεί δεν τα λέω εγώ. Ο άλλος τα έχει στο σιρτάρι μέσα. Εγώ τα λέω. Εντάξει, στο σιρτάρι θα δείξει όπως και η απόφαση με τον Ολυμπιακό σήμερα βγήκε και τι έγινε με το μείον 3 που πήρε πάλι πίσω ο Πάοκ στους βαθμούς. Αμέ. Αμέ, έτσι θα πάρει και με την ΑΕΚ. Αμέ, έτσι νομίζεις. Έτσι νομίζω. Θα το δούμε κύριε Αυτόπουλε. Ακόμα και μείον 3 θα φάει ο Πάοκ αύριο. Ναι. Πάλι θα τις πάρει πίσω. Πώς. Υπάρχει τρόπος. Με ποιο τρόπο. Με αυτόν τον τρόπο που το πήρε και με τον Ολυμπιακό. Με ποιο τρόπο τον πήρε. Διαιτητικό. Δηλαδή. Δηλαδή θα πάει ξανά εκεί ο Πάου, θα κάνει έφεση, θα πάει στο διαιτητικό και θα πάρει πάλι βαθμό πάλι πίσω. Α, έτσι σχέδιο. Εγώ έτσι το βλέπω. Εντάξει, καλώς. Έγινε. Τα λέμε. Φιλιά. Τα λέμε. Καλό βράδυ. Να είσαι γερός. Ωραίος. Έτσι το βλέπει. Καλημέρα. Ναι, βεβαίως. Ναι, τι. Πάμε. Έλα. Πάμε. Καλημέρα. Άιντε, πάμε. Καλημέρα. Καλημέρα, το Πάμπλο μας εσκέπασε. Μ' ακούς. Πάμε, ναι, άιντε, πάμε. Καλημέρα. Το κουράσαμε, καλημέρα. Μ' ακούς, έτσι. Άιντε πάλι, ρε φίλε. Πάρε μπροστά, ρε φίλε. Δεν μου λες, ναι. Ξέρεις μήπως αν έχει άδεια πληροφορίας ο Σαββίδης. Ένα νεράκι, λέει. Ναι, το δώσαμε το νεράκι. Ξέρεις μήπως αν έχει άδεια πληροφορία στους Σαββίδης. Από ό,τι ξέρω έχει. Είσαι σίγουρος ότι είναι ενισχύ. Ενισχύ, ναι. Μπράβο. Ωραία, το ξεκαθαρίσαμε αυτό. Γιατί έχω κάποιες αμφιβολίες γι' αυτό. Έχω κάποιες μεγάλες αμφιβολίες και ίσως και κάποιες πληροφορίες. Το ψάξαμε το θέμα. Υπόθηκε την ότι... έχει καταθέσει δηλαδή στο δικαστήριο εκεί και είπε ότι έχω. Στο ελληνικό δικαστήριο. Στο δικαστήριο, στο αθλητικό. Στο αθλητικό δικαστήριο να καταθέσει, δεν έχει κανένα λόγο να καταθέσει στο αθλητικό δικαστήριο. Γιατί επιτρέπεται να μπει χωρίς άδεια πληροφορία στο γήπεδο. Πουθενά δεν επιτρέπεται να μπει με όπλο. Άρα πρέπει να καταθέσει αν έχει νόμιμη άδεια ή όχι. Έστω και αν κυκλοφορεί με αυτό. Ναι, νόμιμη άδεια έχει, βέβαια. Έχει νόμιμη άδεια. Μακάρι. Δεν το βλέπω. Εγώ δεν το βλέπω να έχει, αλλά εντάξει. Γιατί ίσως να κολλήσει εκεί το θέμα. Να σε ρωτήσω κάτι. Ντρέπεται ο φίλος ο Ολλανδός. Να πει τι δουλειά κάνει.
Ο Κούγιας με πήρε τηλέφωνο εκτός αέρα και μου λέει. Αυτό όχι, το... απάντησε μου σε αυτό. Ναι. Ναι, προφανώς δεν τρέπεται. Επειδή είναι φίλος σου και μιλάτε. Ναι. Και μιλάτε. Βγαίνει με τον Κούγια σε αντιπαράθεση και τρέπεται να πει τη δουλειά κάνει. Ήτανε μείον αυτό, ναι, ήτανε. Ή μήπως ντρέπεται. Ή μήπως ντρέπεται γιατί θα αποκαλυφθεί το πώς μπήκε σε αυτή τη δουλειά που είναι. Γιατί είναι στο δημόσιο, εντάξει, το ξέρουμε όλοι. Εντάξει, εντάξει, στο δημόσιο για να μπει κάτι κάνει. Εντάξει, δεν είναι. Δεν καταλαβαίνει. Ναι, ή μήπως δεν ξέρει ότι ο Κούγιας μπορεί να το ανακαλύψει. Καλά, ο Κούγιας στη συζήτηση κέρδισε πόντους γιατί μπέρδεψε τις εταιρείες, να πούμε όλα. Εντάξει, άμα παίζει με. Άμα παίζεις αλφα εθνική με β' ή με γ' εθνική, είναι λογικό να νικάς. Εντάξει, εντάξει. Είναι διαφορά δυναμικότητας. Εντάξει. Αλλά εντάξει, καλό είναι άμα δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν, να μην βγαίνουν να ξεφτυλίζουν τον άκλη και τη θέση που είναι. Λες ότι ο Ολλανδός με την κουβέντα με τον Κούγια εξετέθην ο Ηρακλής. Βέβαια, αφού είναι πρόεδρος αυτή τη στιγμή στο σωματείο που εκπροσωπεί τον άκλη αυτή τη στιγμή, θα πρέπει να είναι αποφασισμένος, προετοιμασμένος, ναι. Να μπορεί να πει τι δουλειά κάνει. Ναι, εξετέθην. Εντάξει, για να το λέω. Όχι, εκεί που εξετέθην είναι ότι τον λέει. Για να κρύβεται. Είναι τον λέει ο. Νομικά δεν στέκει αυτό που λες. Μόνο σαν ΑΣ δεν μπορείς να με κάνεις μήνυση. Δεν έχω πει κάτι για τον ΑΣ. Εσύ αφού δεν είσαι. Κοροϊδεύουν τον κόσμο. Ναι. Κοροϊδεύουν τον κόσμο. Αυτή τη στιγμή είναι το ιδρυτικό σωματείο της ΑΕΠ Οδείων Κατερίνης, το οποίο δεν είχε καθόλου μετοχές στην ΠΑΕ του Παπαθανασάκη. Ναι. Μηδέν μετοχές, έτσι. Ναι, 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 ναι. Και θέλουν τώρα να κάνουν νομικές ενέργειες με βάση αυτό. Και να διεκδικήσουν πράγματα τα οποία δεν τα δικαιούνται. Ναι. Μας τρελάνε κιόλας. Ναι. Για να παραμυθιάσουν τον κόσμο, γιατί το καλοκαίρι έρχεται και εκεί θα αποκαλυφθούν όλα. Έτσι. Μισό λεπτό, 2.70. Τι είναι αυτό, και επειδή σιγάρα. Το καλοκαίρι. Ναι. Όχι. Δεν παίρνει ο κόσμος σιγάρο, δεν έχει καταργήσει. Νερά παίρνει, γιατί δεν έχει νερά όλη η Θεσσαλονίκη. Χαίρεστηκε στο Τάλιρο. Πάμε λοιπόν. Όλη η Θεσσαλονίκη δεν έχει νερά. Εντάξει. Λοιπόν, το καλοκαίρι, επειδή θα αποκαλυφθούν όλα τα φατάκια αυτά και θα γυρίσει μπούμεραν η όλη ιστορία, δυστυχώς για τον Ηρακλή, μπορεί να είναι σε χειρότερη κατάσταση από ό,τι ήταν το καλοκαίρι, ναι. Το προηγούμενο. Ναι. Τώρα αρχίζουν, τους έχει πιάσει η δικομανία και κυνηγάνε τους πάντες και τα πάντα χωρίς να έχουν και το ένομο συμφέρον. Ναι. Ένομο συμφέρον. Για την υπόθεση την περσινή, έχει η ΠΑΕ του Παπαθανασάκη, στην οποία έχει μηδέν μετοχές το σημερινό ιδρυτικό σωματείο. Δεν έχει. Ναι. Ένομο συμφέρον για την παλιά την υπόθεση το 2011 του Τάκη και της παρέας του και της συμμορίας του, μέσα στις εισαγωγικά το συμμορία για να μην έχουμε και προβλήματα, έχει ο Αντωνάκης ο Ρέμος, ο φίλος μας ο Αντώνης ο Πασχαλίδης, ο οποίος δεν είδε να κάνει καμιά ενέργεια, δηλαδή τζάμπα τα δώσει τα εκατομμύρια. Δεν τον ενδιαφέρουν τα εκατομμύρια που έδωσε, που λέει ότι έδωσε. Σωστό. Έδωσε τόσα εκατομμύρια και δεν τον ενδιαφέρει να πάει να διεκδικήσει την αδικία που του κάνανε. Σε αυτόν την κάνανε. Δεν την κάνανε μόνο στον Ηράκλειο, έτσι. Στην ΠΑΕ, την οποία αυτός είχε τις μετοχές. Αλλά δεν βλέπω να μιλάει, να κάνει καμιά ενέργεια. Ή έστω στην ενέργεια που έκανε ο ΓΣ Ηράκλειο, γιατί εκεί αυτός έχει ένα ένομο συμβαίνον, γιατί είχε το 10% της ΠΑΕ εκείνης. Έτσι. Δεν είδα να κάνει τίποτα ο κύριος Ρέμος. Γιατί, τι σημαίνει αυτό, γιατί βλέπουμε εδώ δύο ιδιοκτήτες της ΠΑΕ Ηρακλής, οι οποίοι είχαν ένομο συμφέρον και στις δύο υποθέσεις να μην κάνουν τίποτα. Ναι. Άντε ο ένας, όπως είπε ο κύριος Καμόρα, ο φίλος σου, ότι δουλεύει στη ΣΕΚΑΠ και ήταν υπάλληλος του κύριου Σαβίδη, μέχρι πρότινος, μέχρι που πουλήθηκε η εταιρεία. Ο άλλος, ο Αντωνάκης, πιανό υπάλληλος ήταν. Ναι. Δεν ξέρω ρε παιδί μου τι γίνεται. Δεν ξέρω. Και μην παραμυθιάζουν τον κόσμο ότι θα γίνει καμιά ρύθμιση με προσωποποίηση χρεών ή με τέτοια. Τα παραμύθια αυτά του Βασιλιάδη, όπως έλεγε, θα μας σώσει πέρυσι. Δεν τα λαμβάνω υπόψη μου. Και αν ανεβούνε, αν ανεβεί ο Ηρακλής αυτός ο συγκεκριμένος, θα αναλάβει περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ χρέη. Δεν θα πληρώσει αυτά. Η ουσία, να ανεβούνε. Ναι, ναι, η ουσία ποια είναι τώρα. Η ουσία είναι ότι ρίξανε, επειδή μιλάς εσύ περίεργα τώρα τελευταία. Ναι. Γιατί έχεις αλλάξει τις σχέσεις σου και καλά κάνεις, είναι προσωπικό σου συμφέρον. Mm-hmm. Η ουσία είναι ότι θέλανε να ρίξουν την ομάδα, να την εξαφανίσουν από το χάρτη για να την αναλάβουν οι ίδιοι. Αυτό δεν είναι ανεξαρτησία η αυτονομία. Η αυτονομία να καταστρέφεις κάτι για να πάρεις, να το ξανακάνεις από την αρχή με τους δικούς σου όρους. Και στο τέλος να βρεθεί στο ίδιο παρονομαστή, δεν είναι αυτονομία και ανεξαρτησία. Αυτό είναι αυτοκαταστροφή. Αυτό
Έχει το Α πάλι μπροστά, αλλά δεν είναι ούτε αυτονομία, ούτε ανεξαρτησία. Είναι αυτοκαταστροφή. Και μέσα σε αυτή την αυτοκαταστροφή περιλαμβάνεται όλο το κομμάτι που λέγεται Ηράκλειος, έτσι. Γιατί αν αυτοί είναι ικανοποιημένοι πανηγυρίζοντας νίκες στην ΓΑΜΑ Εθνική, ο κόσμος του Ηρακλή που δεν πάει στο γήπεδο, γιατί όλο και όλο το ανώτερο που μαζέψαν είναι 1700 άτομα με την Απέλα Γκαζά, δεν είναι ευχαριστημένος με αυτό το πράγμα. Που βλέπει. Μην παραμυθιάζουν τον κόσμο. Έτσι. Αυτά είχα να πω. Καλημέρα να έχετε. Άντε, δώσε νερά εκεί πέρα, γιατί μέχρι και αύριο βλέπω δύσκολα τα πράγματα. Πέντε τελευταίες γραμμές για σήμερα. Καλημέρα. 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 Τι γίνεται, ρε Κωνσταντίνε, καλά είσαι? Μια χαρά, μια χαρά. Πολύ καλά. Καιρό έχω να σε πάρω. Ναι, σε ακούω. Σε άλλες εκπομπές ακούω εγώ, μη στεναχωριές. Άντε, ρε, ασο πάρε. Ναι, σε ακούω εγώ. Σ' άκουσα σήμερα στον Κουδιανό και στον Πιάκονα που τους τρέλανε. Θα τους αρπάξω εγώ το φωτάκι. Άρε φωτάκι. Άρε φωτάκι. Όταν ο Μάκης έδινε τις φαλιαρίτσες. Τέλος πάντων. Τι θέλω να πω. Δεν είχε φαλιαρίτσες, αλλά κάνατε και χεριές εκεί πέρα. Ναι. Χεριές. Μάκης. Όχι, κάνατε, λέω. Δεν είπα για το Μάκη. Όταν κάτω... κάνατε. Κάνατε εκεί, αφήνατε να κάνουν. Και 15 χιλιάρικα έφαγα εκεί πέρα, να ξέρεις. 15 χιλιαρικά και εξαφανίστηκαν εκεί πέρα. Τέλος πάντων. Αυτό με τον Άρη είναι ένα γεγονός, το οποίο χρεώθηκε η ομάδα κάποια εκατομμύρια ευρώ. Οι εμπλεκόμενοι είναι φτωχοί. Η παίκταση είναι απλήρωτη. Το δημόσιο είναι απλήρωτο. Και τελικά ψάχνουμε να βρούμε πού πήγαν τα λεφτά. Έλατε. Αυτό είναι ένα θέμα μεγάλο, τώρα το οποίο. Ένα τρομερά μεγάλο. Και είναι και πολλά τα λεφτά. Ναι, ρε γάμο, δηλαδή. Ο ένας είναι φτωχός. Ο άλλος, ναι, ο άλλος είναι φτωχός. Όλοι είναι φτωχοί. Κανένας δεν πληρώθηκε. Και κάποιος να πούμε, ρε παιδί μου, τα έφαγε, ρε παιδάκι μου. Τα βγάλουν, μην του αρπάξουν. Ε, γάμο, δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Ναι. Λοιπόν, δύο-τρία πραγματάκια, αδερφέ, γιατί εγώ ακούω τώρα. Έχει καιρό που ακούω και. Φυσικά είμαι ο σκυλογιατρός, ούτε να πατήσει. Γιατί? Καλά, ο άνθρωπος είπε, δεν θα ξανά. Ο άνθρωπος είναι ας. Δηλαδή, εγώ αν είχα γιος, σαν τον υποφαινόμενο, θα τον έδιωχνα από το σπίτι. Έλα μου, θα τον έδιωξε. Μπαλάρα, ξέρει. Γιατί? Δεν θα ήθελα να είναι γιος μου. Τέλος πάντων, είναι τέλος εκατέρων. Λοιπόν, όσον αφορά τον Ολλανδό που τον άκουσα, ναι. Άρε Ολλανδέ, έπρεπε να ήμουν εγώ στη θέση σου, ρε εσύ. Ρε εσύ, τι θα τον έκανα. Στο Λεμπέκι θα τον έστελνα. Δεν τον έπαιρνε τον Ολλανδό, γιατί οι εταιρείες οι οποίες είναι, δεν συνδέεται η μία με την άλλη και ο Κούγιας πανέξυπνος λέει: εγώ θίγω την εταιρεία. Καμία εταιρεία, ούτε εταιρεία θα έλεγα. Ναι. Εγώ θα έλεγα όταν με ρώτησε τι δουλειά κάνεις, πολιτικός μηχανικός θα τον έλεγα. Ναι. Αν δεν ψάξει εσύ να βρει. Ναι. Πολιτικό μηχανικό. Δηλαδή λέει δεν ξέρει να μιλά και πήγαινε να τον θίξει. Θα τον έλεγα αδερφέ, να σε πω λίγο κάτι. Εμένα τα παιδιά μου δεν τρέπονται στο σχολείο να πούμε να πούν πιανού παιδί είμαι. Δεν λένε α του τέτοιου. Πάντως τον κατατρόπωσε ο. Περίμενε. Ναι. Εμένα η γυναίκα μου όταν τη λέω να πάρει το 100 δεν με ρωτάει τι νούμερο έχει το 100. Ναι. Και εγώ δεν θα πάω ποτέ σε κάμερα τηλεόραση ματωμένο και να λέω ότι η γυναίκα μου με τη γόβα. Φιλέτο με πήγε να με σκοτώσει. Εγώ αυτά θα του έλεγα. Ναι, αλλά αυτό στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν έχει καμία σχέση με το αντικείμενο της κουβέντας που είχαμε σήμερα. Ναι, αλλά πήγε να το θίξει προσωπικά, ρε φίλε. Του έκανε προσωπική επίθεση. Τι δουλειά, λες και είναι να πούμε. Αυτό ήθελα να πω στον τέτοιον. Το ψάρωσε, ρε. Το ψάρωσε, ρε. Το ψάρος έπρεπε να σου να εσύ τώρα. Εγώ έχω άχτη στους δικηγόρους. Ναι. Γιατί για μένα οι δικηγόροι. Το ψάρωσε, ρε. Το ψάρωσε. Για μένα είναι τυχοδιέκτες και καιροσκόποι. Ναι, το ψάρωσε όμως. Ναι. Έπρεπε να ήμουν εγώ, ρε. Έπρεπε. Θα το στείλω. Όσον αφορά τώρα το άλλο. Δεν μας τα λέτε καλά, ρε. Ποιοι? Εδώ πέρα έχουν βουήξει όλα τα ραδιόφωνα κάτω, πάνω, δεξιά, αριστερά. Ότι ο Αυστριακός αυτός που συναντήθηκε ο Βαγγελάκης. Ο Βαγγελάκης, όχι ο Βαγγελάκης, ο Βαγγελαρός. Ο Βαγγελάκης αυτός, ο Βαλακρός από εδώ, από εμάς. Ναι. Που είναι και αυτός δικηγόρος. Ναι. Πώς γίνεται ρε, εσύ όλοι δικηγόροι και ο Γκαγκάτσης δικηγόρος και αυτός δικηγόρος. Πήκαμε στους δικηγόρους. Κάτι του είπε του Ντερφίση να πούν και του λέει να πούμε για γκρέξη τουλάχιστον για 2 χρόνια. Ναι. Αν δεν γίνουνε, φινές. Αυτός θέλει αίμα. Αυτός θέλει αίμα. Ναι. Και από ό,τι φαίνεται μετά τις
μετά την Manchester με την West Ham και το άλλο στην Ίση ήταν που ήταν κάτω στη Γαλλία, κάτι είχε γίνει. Ο ΠΑΟΚ είναι πρώτος από όλους με όλα αυτά που έχουν γίνει και σε ευρωπαϊκά μάτς, όχι μόνο στην Ελλάδα. Δηλαδή σκέψε να κληρωθεί ο ΠΑΟΚ με μια ομάδα και να πει η ομάδα, ξέρω εγώ, η Νάντ, έτσι, να παίξει με τον ΠΑΟΚ. Πού θα πάμε να παίξουμε, σε αυτό που μπήκε ο πρόεδρος του με το πιστόλι? Ναι. Αυτοί θέλουν αίμα. Και το αίμα δεν είναι μείον βαθμί, Κώστα. Τι είναι? Πρόσεξε το αυτό. Τι είναι? Το αίμα. Τι είναι? Δεν είναι μείον. Πρόσεξε. Όχι, πώς το μεταφράζει, εσύ πώς το. Ναι. Περίμενε, θα σου εξηγήσω. Να μπει πρόεδρος ομάδος με τον πιστόλι σε αγωνιστικό χώρο, έτσι, δεν δυσφημεί το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ούτε τον ΠΑΟΚ, ούτε τη Θεσσαλονίκη, ούτε την Ελλάδα. Δυσφημεί γενικά το ποδόσφαιρο στην Ευρώπη. Ναι, ρε πουλάκι μου, άλλο λέω εγώ. Είναι δικό του θέμα. Είναι άλλο θέμα. Άλλο λέω εγώ. Άλλο λέω εγώ. Ναι. Εσύ τι ποινή περιμένεις δηλαδή με αυτά που έχει. Βούπερταλ. Τι Βούπερταλ? Βούπερταλ, ρε. Βού. Βούπερταλ. Ναι. Βοηβασμό. Εγώ αυτό περιμένω. Αν ήταν μείον βαθμοί ή αυτό την έβγαζα την απόφαση και αυτό, σήμερα. Αυτό θέλεις. Θέλω. Εγώ σου λέω τι ακούγεται. Γιατί και εσείς τα ακούτε. Δεν μπορεί να μην τα ακούτε εσείς. Τι γίνεται να τα ακούω μόνο εγώ, ρε φίλε, και ορισμένοι άλλοι. Όλοι τα ακούγεται. Οι παοκτσίδες το ακούνε. Εγώ για Βούπερταλ. Μπάρμπα σου παοκτσίδες και μου θέλει και τον αγώνα και να φάει και μείον 10 η ΑΕΚ. Τι λες, ρε Μπάρμπα. Ρε Μπάρμπα, κάνε μπαλάκι τη μίξα σου και πέτα την από το παράθυρο. Τι είναι αυτά που λες? Και να δικαιωθεί ο ΠΑΟΚ και να φάει μείον 10 η ΑΕΚ. Που η ΑΕΚ δεν έσκασε όπως έλεγες εσύ. Έτσι δεν είναι? Ναι, ναι. Δεν έσκασε. Έχασε δύο βασικά της. Δύο βασικούς της παίχτες με τραυματισμούς που δεν ήταν θλάσεις. Δεν έχει καμία, γιατί σε άκουσα που έλεγες να δεν ήταν θλάσεις, αγόρι μου. Στραβοπάτημα μπορείς να το πάθεις, από οτιδήποτε μπορείς να το βάζεις τον χιαστό, έτσι. Από ακούραση, χιαστός, δύσκολα. Ξέχασε το. Άλλο έφταιγε τον χιαστό. Έτσι. Σκέψου τον ΠΑΟΚ που δεν είχε και ευρωπαϊκούς αγώνες. Πέφτασε εδώ που έφτασε και αποκλείστηκε άδικα τον αδίκον η ΑΕΚ. Που εγώ την ΑΕΚ τη συχαίνομαι. Τη συχαίνομαι. Μπορεί να μισώ τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό. Την ΑΕΚ τη συχαίνομαι. Αλλά μπορώ να τη βγάλω το καπέλο, φίλε. Μπορώ να τη βγάλω με 17 παίχτες. Έφτασαν μέχρι εδώ που φτάσανε. Βγάζω το καπέλο και στο Μελισανίδη, βγάζω και το καπέλο και στο Χιμένεθ, σε όλους. Είναι μέσα στο κύπελο, είναι μέσα στο πρωτάθλημα, κέρδισε δύο φορές τον Ολυμπιακό, κέρδισε τον ΠΑΟΚ, πήρε χ με τον Παναθηναϊκό. Μην τον τραβάμε, περιμένεις Βούπερταλ εσύ. Κάτσε να δούμε, κλείσε. Δεν περιμένω εγώ Βούπερταλ. Ναι. Εγώ σου λέω τι λένε. Κλείσε. Για μένα, εγώ νομίζω ότι έτσι πως είναι η κατάσταση και αυτά που διάβασα λίγο στο ίντερνετ, ότι θα προτιμήσουν να πάει στο Brexit σαν ΣΥΡΙΖΑ παρά να ρίξουν τον ΠΑΟΚ. Φύγε. Επόμενη. Επόμενη, ναι. Επόμενη, ναι. Γεια σου, Κωστή. Α, τι έγινε. Πάει το... Ναι. Προκλήθηκα γι' αυτό. Σωστό, ναι. Προκλήθηκα. Ναι. Τέτοια εθελούσια διαστρέβλωση γεγονότων. Ναι. Δεν έχω ξανακούσει. Πρώτον, ο εισαγγελέας διαφθοράς, ο οποίος είναι και προϊστάμενος του πρωτοδίκη που δικάζει του Καποδίστρια. Ο Καποδίστριας. Ναι, ναι. Ο εισαγγελέας διαφθοράς, ο κύριος Σιμιτζόγλου, εγκαλεί τον ΠΑΟΚ σαν απολογούμενο. Την εγκάλεσε σαν μάρτυρα. Η ΑΕΚ δέχθηκε να κατέβει επειδή ο ΠΑΟΚ ισχυριζόταν ότι την διακοπή την προκάλεσε η ΑΕΚ. Την διακοπή την προκάλεσε ο διαιτητής μαζί με τον επόπτη που πρέπει να διαγραφούν. Γιατί που βγάλαν μια απόφαση, την ακυρώσαν και μετά μέσα δεν ξέρουμε κάτω από ποιες συνθήκες την αλλάξανε. Αυτό είναι έτερον εκάτερον. Επομένως, ο διαιτητής, ναι, εάν ήθελε να κατακυρώσει 1-0, ναι, όταν τον είπε ο Λισάνδρου,
ο γενικός αρχηγός της ΑΕΚ ότι είναι τρομοκρατημένοι οι παίκτες και τα λοιπά, θα βγαίνει στο γήπεδο όπως είχαν βγει οι παίκτες του ΠΑΟΚ και θα τον έλεγε εγώ βγαίνω στο γήπεδο. Εάν σε 5 λεπτά δεν βγεις, θα υποστείς τις νόμιμες συνέπειες. Ναι. Κάτι τέτοιο δεν έγινε. Ναι. Δεν έφυγε στο γήπεδο. Θα δεχόμουν αυτό που λένε, που ισχυρίζουν μείον 10, εάν έβγαινε στο γήπεδο ο διαιτητής, στον αγωνιστικό χώρο, και η ΑΕΚ δεν έβγαινε. Δεν βγήκε. Επομένως αυτό δεν υφίσταται. Ναι. Ως εκ τούτου, ναι. Η συνέχεια ναι. Τώρα είναι το γεγονός ότι ο διαιτητής έγραψε στο φύλλο γόνος το μάτς το διέκοψα με υπαιτιότητα του ΠΑΟΚ, γιατί μπήκε ο πρόεδρος. Αν ο διαιτητής έμπαινε στον αγωνιστικό χώρο με τους παίκτες του ΠΑΟΚ και δεν έβγαινε η ΑΕΚ, θα είχε πρόβλημα και η ΑΕΚ. Πάει. Μείον 10. Μπορεί. Διότι θα την προειδοποιούσε. Ναι. Διότι όταν πήγε ο Λισάνδρου. Γι' αυτό είπα εγώ στον Παοξή και να θέλει να βοηθήσει ο Καποδίστριας τον μπλοκάρει ο διαιτητής. Κατάλαβε. Διότι, Κωστή μου, εάν εκεί που τον πήγε ο Λισάνδρου, τον είπε ο Λισάνδρου, ξέρεις ότι εγώ είναι τρομοκρατημένοι οι παίκτες. Εγώ βγαίνω στον αγωνιστικό χώρο και έχεις 5 λεπτά διορία να βγεις. Από εκεί και πέρα κανόνισε την πορεία σου. Έτσι. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην βγει η ΑΕΚ με τέτοια προειδοποίηση. Κάτι τέτοιο δεν έγινε. Οπότε έχει καβάτζα η ΑΕΚ το διαιτητή, οπότε πάει... Ναι. Απλά, ακριβώς Κωστή, απλά ο διαιτητής κουλησιέργησε. Να, επειδή φοβήθηκε. Χαίστηκε ρε, τι φοβήθηκε. Ναι, επειδή φοβήθηκε, γιατί αν έλεγε αμέσως, αν έλεγαν τα μεγάφωνα με 30.000 κόσμο ότι ο διαιτητής διέκοψε τον αγώνα, θα κατάλαβε ο κόσμος ότι διέκοψε τον αγώνα με υπέτειο τον ΠΑΟΚ. Άι, τελείωσε, δεν. Και θα γινόταν χαμός. Έκανε μια μισή ώρα κολλησιέργησε για να αδειάσει. Για να αδειάσουν οι κερκίδες και για να εξηφάνει όλο αυτό το σχέδιο. Το ξέρουμε, πάει τελείως. Το οποίο έκανε τελείως. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω ο κύριος που μακρηγόρησε προηγουμένως πώς κατά το δοκούν κάνουν ερμηνείες. Εδώ ο επιτετραμένος της UEFA έβαλε χέρι στον στον πρόεδρο της ΕΠΟ και τον είπε. Και τον είπε, τι κάνεις, είσαι τελείως αναβλητικός. Και τον κουπάνισε και θα εισηγηθεί Grexit αυτός. Άσχετα αν η UEFA δεν το κάνει αποδεκτό. Είναι όμως υποαυστηρά επιτήρηση. Και τελευταία είδηση που άκουσα είπε ότι καταργείται το διαιτητικό. Γιατί είχαμε, πήγαινε στην ΕΦΕ, είχαμε το πρωτόδικο, πήγαινε στην ΕΦΕ και μετά το διαιτητικό. Το διαιτητικό καταργείται πλέον και θα έχουμε μόνο το πρωτόδικο και την ΕΦΕ. Το οποίο θα είναι και τελεσίδικο. Τελείωσε. Κατάλαβες Κωστή. Το ξέρω εγώ, αλλά το ξέρουν και οι παοξίδες, το ξέρουν. Και... Λοιπόν, επομένως, δεν είναι δυνατόν ρε παιδί μου να... δηλαδή εσκεμμένα και ηθελημένα να μην μπορείς να βλέπεις την πραγματικότητα. Το γεγονός είναι ένα, ότι εάν το έκανε η Κέρκυρα θα είχε πάει στη Β' Εθνική, ναι. 100% ναι. Ή ο Λεβαδιακός. Τώρα όμως πιστεύω ότι αυτό το πράγμα δεν θα γίνει. Θα τιμωρηθεί ο ΠΑΟΚ σαν υπότροπος. Και υπότροπος σημαίνει μείον 6 βαθμούς, μείον 2 από το επόμενο πρωτάθλημα, 50.000 ευρώ πρόστιμο, 7 αγωνιστικές και κλεισμένων των θυρών, 7 αγωνιστικές και κλεισμένων των θυρών και 3 έως 5 χρόνια
ο Σαββίδης να μην μπορεί να μπει στο γήπεδο. Θα δούμε. Αυτά που είπε ο Θωμαίδης. Έφυγες. Γεια σου Κωστή. Γεια χαρά. Σε βολεύουν. Επόμενη γραμμή, ναι. Εγώ είμαι. Ναι κύριε εσείς. Κωστή, ο Μπάρμπας που πήρε πριν και λέει για μείον 10 στην ΑΕΚ, αυτά παθαίνεις όταν έχεις καιρό να δώσεις κάνα μανίκι. Μανίκι. Ναι, ελπίζω να με πιάνεις. Ε, βέβαια. Λοιπόν, τι μείον 10 ρε θείο, τι είναι αυτά που λες. Θείο. Το φύλλο αγώνα ήταν ξεκάθαρο. Ο αγώνας διακόπηκε με πετιότητα του ΠΑΟΚ και ο διαιτητής ουδέποτε δεν είπε οι ομάδες να βγουν στο αγωνιστικό χώρο. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό. Δεν έχει σημασία αν ο Σαββίδης είχε νόμιμα το όπλο ή όχι. Εδώ οι αστυνομικοί δεν έχουν όπλα ρε μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Πάτε καλά. Και έχει σημασία αν ο αγώνας θα διακοπεί από τον πρόεδρο ή από τους οπαδούς. Ένα παραπάνω και αν διακοπεί από τον πρόεδρο είναι χειρότερο για την ομάδα. Ο Σαββίδης εκφράζει τον ΠΑΟΚ, δεν εκφράζει τον Σαββίδη. Ο Σαββίδης εκφράζει τον ΠΑΟΚ, δεν εκφράζει τον Σαββίδη. Ο Σαββίδης εκφράζει τον ΠΑΟΚ, δεν εκφράζει τον Σαββίδη. Ο Σαββίδης εκφράζει τον ΠΑΟΚ, δεν εκφράζει τον Σαββίδη. Ο Σαββίδης εκφράζει τον ΠΑΟΚ, δεν εκφράζει τον Σαββίδη. Ο Σαββίδης εκφράζει τον ΠΑΟΚ, δεν εκφράζει τον Σαββίδη. Ο Σαββίδης εκφράζει τον ΠΑΟΚ, δεν εκφράζει τον Σαββίδη. Ο Σαββίδης εκφράζει τον ΠΑΟΚ, δεν εκφράζει τον Σαββίδη. Ο Σαββίδης εκφράζει τον ΠΑΟΚ, δεν εκφράζει τον Σαββίδη. Ο Σαββίδης εκφράζει τον ΠΑΟΚ, δεν εκφράζει τον Σαββίδη. Ο Σαββίδης εκφράζει τον ΠΑΟΚ, δεν εκφράζει τον Σαββίδη. Ο Σαββίδης εκφράζει τον ΠΑΟΚ, δεν εκφράζει τον Σαββίδη. Ο Σαββίδης εκφράζει τον